Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα δύσκολο βράδυ σήμερα, σε ένα βράδυ με αρκετά προβλήματα, σε ένα βράδυ με κακοκαιρία και σε ένα βράδυ που ξημερώνει μια ημέρα όπου ίσως τα πράγματα γίνουν ακόμη χειρότερα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, χρειάζεται επιφυλακή, υπάρχει παγετός και ξημερώνει μια μέρα που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές και πυκνές χιονοπτώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά τις πρωινές ώρες. Οπότε θέλει προσοχή από εδώ και πέρα. Ξημερώνει η Δευτέρα. Πολλοί θα πάνε στην εργασία τους. Καλό είναι να πάνε με προσοχή. Ο καιρός έχει αλλάξει και το δικό μας προγραμματισμό. Η εκπομπή μαγνητοσκοπήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα για την ασφάλεια των συντελεστών εδώ, των συναδέλφων και των προσκεκλημένων μας βεβαίως, για να μην υπάρχει πάγος στους δρόμους. Οπότε αυτό το οποίο βλέπετε μαγνητοσκοπήθηκε 2-3 ώρες νωρίτερα από τώρα. Θα υπάρχουν ζωντανά έκτακτα δελτία ειδήσεων για ό,τι χρειαστεί στη διάρκεια της νύχτας από τον Α βεβαίως. Να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μου σήμερα, γιατί χρειάστηκε να παρακάψουν και τις καιρικές συνθήκες για να εδώ. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Σρόντερ, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και ξανά υποψήφιος, να τα λέμε αυτά στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Να τα λέμε. Καλή περίοδο να τα λέμε. Έτσι. Τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα. Την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στο δυτικό τομέα της Αθήνας, κύριε Γιανακοπούλου. Καλησπέρα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά απόψε το βράδυ, να μην. Το βράδυ θα είναι καλό, όπως φαίνεται. Το πρωινό θα είναι πιο δύσκολο, να το πούμε αυτό, για να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Να υπάρχει οδηγίες των αρχών. Έτσι. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίσαμε και αύριο το λιανικό εμπόριο θα είναι κλειστό στις κρίσιμες περιοχές της Αττικής. Έχουμε αφήσει ανοιχτά μόνο τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα και τα καταστήματα που πουλάνε εργαλεία. Όλο το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο θα είναι κλειστό. Το δημόσιο αύριο στην Αττική θα ξεκινήσει 10 το πρωί, για να υπάρχει χρόνο να καθαρίσουν οι δρόμοι. Έχουμε δώσει κατευθύνσεις και ενθαρρύνουμε την τηλεργασία αύριο και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν είναι κάποια θέση που δεν μπορεί να γίνει τηλεργασία και είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης. Και γενικά παίρνουμε όλα τα προληπτικά εκείνα μέτρα, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας. Μια μέρα είναι, θα περάσει και όλα θα πάνε καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Κυλόρεο όνομα μας βεβαίως, δεν λέω υποψήφια κάπου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας ανακοινώσεις, γιατί είναι και τη μόδα οι δημοσιογράφοι να μπαίνουν στην πολιτική. Επί του παρόντος, τομέας Α. Τομέας Α. Το κρατάμε αυτό. Πέρυσι τέτοιες μέρες, τώρα εγώ θυμάμαι, είχαμε το. Θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτη, κυρία Άννα, να το πω αυτό. Γιατί απαραίτητα σε εσάς, κύριε Λαντζέ. Για μένα, εγώ λέω ότι ήταν πολύ ευπρόσδεκτη. Αντιπρόεδρος, είμαι πάντα από. Σύστημα γενικός. Μάλιστα. Το κρατάς αυτό. Θα στερηθεί από τη δημοσιογραφία. Το κρατάς αυτό. Λέω για το παρόν και το μέλλον σου. Εντάξει, θα το δούμε. Αυτό ισχύει και για εσάς, κύριε Σρόιτερ, βέβαια. Δεν τις προλαβαίνουμε. Το κρατάω και εγώ. Το κρατάω και εγώ. Δεν τις προλαβαίνουμε αυτές. Θα δούμε. Μια χαρά τα προλαβαίνετε, κυρία Ιωάννου. Θυμάμαι, ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες πέρσι συζητάγαμε λίγο πριν για το φιάσκο το μεγάλο στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι ο κρατικός μηχανισμός, αυτή τη φορά τουλάχιστον τον κύριο Γεωργιάδη, έχει μια τεράστια κινητοποίηση. Δεν ξέρω αν επειδή πλησιάζουν και εκλογές. Μέχρι και κάτω από τα τούνελ έχετε ρίξει αλάτι αυτές τις ημέρες. Και καλά κάνετε από τη μία, αλλά από την άλλη, νομίζω ότι κάει και η κυβέρνηση στον χυλό πέρσι και φυσάει το γιαούρτι φέτος. Και ίσως καλά κάνει. Κάθε κρίση δημιουργεί μια εμπειρία στον κρατικό μηχανισμό για να είναι περισσότερο προσεκτικό την επόμενη φορά. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση γενικά από τα λάθη προσπαθούμε να διδασκόμαστε. Θυμάστε μεγάλες πυρκαγιές του θέρους του 21, έφτιαξαν μια καινούργια δομή, την πολιτική προστασία στο ξεχωριστό Υπουργείο, έφεραν τις αλλαγές αυτές που προχωρήσαμε και φέτος το καλοκαίρι πήγαν πάρα πολύ καλά με τις πυρκαγιές. Το ίδιο με το χιονιά. Ο χιονιάς δίδαξε κάποια πράγματα πέρσι. Φέτος ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα για τα πράγματα αύριο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα, ξαναλέω. Να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε και μερικές κάρτες από τη μεγάλη δημοσκόπηση του Α και της Άλκο, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Είδαμε αρκετές κάρτες την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες αφορούν και τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και θα τις δούμε στην πορεία αυτής της κουβέντας. Πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Η εκτίμηση Λόρα, νομίζω, έδωσε και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ την Παρασκευή. Είναι ότι είμαστε πολύ κοντά πλέον στην προκήρυξη των εκλογών, αρχές Μαρτίου, όπως φαίνεται. Όλοι οι επιτελείς της κυβέρνησης δουλεύουν με το σενάριο εκλογές 9 Απριλίου και προκήρυξη εκλογών, θα έλεγα περισσότερο προς το 10 Μαρτίου αντί για 3 Μαρτίου. Mm-hmm. Αυτό είναι το σενάριο. Τώρα, ακούω το τελευταίο 24ωρο ότι υπάρχουν έτσι κάποιες κάποιες ηγήσεις μήπως τις πάει τον Μάιο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη Βουλή και κάποιοι του λένε ότι αν θέλεις να δημιουργήσεις πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάντε Μάιο. Νομίζω ότι και ο κ. Γεωργιάδης είναι φαν αυτής της, οπαδός αυτής της άποψης. Αλλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει άποψη ο Πρωθυπουργός. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Θέλετε εκλογές Μάιο, κ. Γεωργιάδη, να είστε μόνος σας μοναξιά στη Βουλή χωρίς τους συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, από την ώρα που ο κ. Τσίπρας είπε ότι απαιτώ εκλογές σε 3 εβδομάδες και αποχωρούμε τις πληροφορίες στη Βουλή. Θα είχε ενδιαφέρον πράγμα να δούμε αν θα άντεχε μέχρι ούτε καν Μάιο. Εγώ θα πήγαινα 9 Ιουλίου, που προβλέπει το Σύνταγμα τελευταία μέρα.
και να δούμε αν θα αντέχανε 9 Ιουλίου να μείνουν 6 μήνες να ψηφίσουν στη Βουλή και να μας αφήνουν να ψηφίσουν όλοι μόνοι μας. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό θα ήταν δείγμα πόσο οι άφρονες κινήσεις στην πολιτική, οι αποφάσεις με διαμένες χωρίς σύνεση, πώς μπορούν να σε παγιδεύσουν. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας είναι στο έλεος του Μητσοτάκη. Αν αποφασίσουμε ότι θα έχει να πάει Ιούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά θα γυρίσει και θα ψηφίζει. Τι θα κάνει, θα μείνει 6 μήνες στο ψηφοφορία. Θα μας το πει ο κ. Ζαχαριάδης αν θα γυρίσει. Αν μπορώ να κάνω δύο παρατηρήσεις με βάση όσα έχουν ελεγχθεί. Πρώτον, κύριε Σρόιτερ, εύχομαι και εγώ να πάνε όλα καλά με την κακοκαιρία. Ναι. Είναι απολύτως σαφές ότι το καιρικό φαινόμενο δεν είναι συγκρίσιμο με το περσινό. Αλήθεια. Άρα, το να λέει κάποιος ότι μάθαμε από τα λάθη μας όταν συμβαίνει κάτι μη συγκρίσιμο, εγώ εύχομαι να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε με ένα χιόνι να παραλύει η χώρα ή που έκλεισε σήμερα νωρίς το απόγευμα στις 5 η γέφυρα Καλυφτάκη, ενώ ξέρανε μια εβδομάδα ότι θα έρθει αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν είναι αντίστοιχο και το καλοκαίρι του 2022 με το καλοκαίρι του 2021. Λέω όμως ότι κάθε τι που γίνεται στην πολιτική προστασία, στην πρόληψη, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς και το έχει η χώρα σαν εφεδρεία και θα το βρουν και οι επόμενες κυβερνήσεις μπροστά τους, είναι καλό. Το δεύτερο, κύριε Ιωάννου, το είπε σωστά ο κύριος Γεωργιάδης, δεν αποχωρήσαμε τη Βουλή. Αποχωρήσαμε από τις ψηφοφορίες. Γιατί? Γιατί δεν νομιμοποιούμε αυτή την κυβέρνηση που παρακολουθεί υπουργό της και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να νομοθετεί. Δεν το νομιμοποιούμε εμείς αυτό. Αν είναι απλά η πολιτική μας αντίθεση να καταψηφίζουμε, προφανώς μπορούμε να είμαστε στη Βουλή και να καταψηφίζουμε. Τώρα, αν ο Τσίπρας είναι στο έλεος του Μητσοτάκη, ας κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Αν όντως τα έχει κάνει όσο καλά βγαίνει και λέει ότι τα έχει κάνει. Αν έχει όντως αυτό το δημοσκοπικό προβάδισμα. Αν όντως είναι τόσο μπροστά και εμείς είμαστε τόσο κακοί, γιατί δεν βγαίνει να καθαρίσει το παιχνίδι? Και πάνω απ' όλα, γιατί δεν κηρύττει επίσημα την προεκλογική περίοδο? Διάβαζα στην εφημερίδα Καθημερινή πριν από 1,5 μήνα και το διάβασα και σε πολλές ιστοσελίδες ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στον κλάδο της εστίασης, ιδίως αυτοί οι οποίοι οργανώνουν βαφτίσεις, γάμους κτλ., οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν προγραμματισμό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης παίζει με το 2-9. Εμείς λέμε καλοδεχούμενες. Να τη ζητήσει αν τώρα. Αν πάνε πιο μακριά οι εκλογές, χίλια συγγνώμη, εδώ να πάρουμε απάντηση. Θα επιστρέψετε στις ψηφοφορίες ή όχι, αν γίνουν τον Ιούλιο? Όχι, όχι, όχι. Καλό για τη χώρα να γίνουν το συντομότερο δυνατό εκλογές, να οριστεί ο διάδρομος και βεβαίως οι πολιτικοί αρχηγοί να παρουσιάσουν. Δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θέλω να κάνω σύγκριση του εαυτού μου με τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή κάποιος έχει κανονίσει γιατί δεν το γάμο του για να μην χαλάσει ο γάμος, δεν θα κάνουμε πιο νωρίς εκλογές. Δεν έρχεται. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας θεωρητικά. Δεν και γι' αυτό γίνονται. Θέλω να πω ότι αυτό. Το να πούμε ότι κάποιος είναι σε ανασφάλεια προσωπική για τα οικογενειακά του, για το γάμο του, για την παύτισή του. Δεν κάνουμε τις εκλογές γι' αυτό. Υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος στην οικονομία, στον τουρισμό. Αυτά έλεγε η εφημερίδα Καθημερινή στο οικονομικό της ένθετο πριν από ένα μισή. Πάντα δεν συμβαίνει αυτό σε που θέλει να ξέρει. Θα γίνουν οι εκλογές σε ένα μήνα, σε τέσσερις. Εμείς λέμε τώρα το ταχύτερο δυνατό. Αλλά και πιο πίσω να πάνε, καλό θα ήταν να το ξέρουμε. Mm-hmm. Το λέμε και εμείς, το λέει και η εφημερίδα Καθημερινή, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι έτσι. Νομίζω όμως ότι εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης θέλει μια τόσο καθαρή σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού συγκρίνονται δύο πρωθυπουργοί οι οποίοι έχουν πρόσφατα κυβερνήσει, mm-hmm. προτείνω το επόμενο πάνελ που θα κάνετε. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται. Βγαίνει με μένα, βγαίνει με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέει την άποψή του. Mm-hmm. Όταν δεν έχει ισχυρά επιχειρήματα, φωνάζει ορίζοντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι παρόν ο άνθρωπος. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν βγαίνει? Γιατί δεν κάνει μία αντιπαράθεση? Δεν θέλει με εσάς να πάει με άλλους, να πάει στην ΕΡΤ, να πάει κάπου, αφού είναι τόσο καλύτερος, γιατί κρύβεται? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν δίνει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Δεν το κατάλαβα αυτό που λέτε. Όχι κατά την παρα... κύριος... Εδώ είπε κάτι ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Απαντώ εγώ. Παραδοσιακά δεν γίνεται. Ο κύριος Γεωργιάδης παραδοσιακά δεν γίνεται πριν τις εκλογές. Δεν γίνεται. Παραδοσιακά όχι. Την προηγούμενη φορά δεν έγινε. Ναι. Αυτή τη φορά δεν βλέπω κάποια δέσμευση να γίνει. Και προσπαθώ και θέλω και εσείς να πιέσετε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί είναι καλό να κάνουμε σύγκριση. Να μην πάμε μόνο με διαρροές. Να μην πάμε μόνο με πρωτοσέλιδα. Να μην πάμε μόνο με την μηδιακή ισχύ του καθενός, να έρθουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν. Ευπρόσδεκτο το debate για τους δημοσιογράφους προφανέστατα, δεν θα σας πει κανείς ότι δεν είναι. Εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, βιάζεστε στο κίνημα αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ? Θέλετε εκλογές γρήγορα? Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι βιάζεστε, γιατί τα νούμερα των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον δείχνουν μια φθήνουσα πορεία το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε μεγάλη αύξηση, πάνω από 50% των δυνάμεών μας από τις προηγούμενες εκλογές. Με βάση την εκτίμηση ψήφου, δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε,
Τα άλλα δύο κόμματα έχουν δημοσκοπικά μείωση των ποσοστών τους. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει αύξηση το ποσοστό, του ποσοστού του, ακόμα κι αν, ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια υποχώρηση. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Γιατί αυτή η υποχώρηση? Εγώ θα σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Όμως, είμαστε αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει ξεκάθαρα θέσεις και προτάσεις σε θεματικές εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε την προηγούμενη Κυριακή παρουσιάσαμε ποια είναι τα ψηφοδελτία μας. Δεν έχω δει κανένα άλλο κόμμα να το έχει κάνει. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι, είμαστε σε θέση μάχης και ειλικρινά πιστεύω και δηλώνω πολύ αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε και θα έχουμε διπλασιασμό των ποσοστών. Έχετε και μια διαφορετική στρατηγική πλέον, ή κάνω λάθος? Γιατί και αυτό το έχουμε συζητήσει στο δελτίο. Συγγνώμη, κυρία Γιαννακοπούλου, ξεκάθαροι σε αυτά που είπατε είσαστε. Στο τι θα κάνετε μετά τις εκλογές, μόνο ξεκάθαροι δεν είσαστε. Είναι λίγο πιο ξεκάθαροι τις τελευταίες ημέρες. Ναι, θέλω να πω ότι όχι με Μητσοτάκη, όχι με Τσίπρα. Φτάσαμε τώρα και δεν ξέρω τι μήνυμα πια λαμβάνει ο ψηφοφόρος, τι να πιστέψει, ότι θα είσαστε μέρος της λύσης. Εγώ συμφωνώ να είσαστε μέρος της λύσης. Αλλά μέρος της λύσης, και αυτό δεν το λέτε καθαρά, σημαίνει με όποιον βγει πρώτο κόμμα είσαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσετε την επομένη των πρώτων εκλογών. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης λέει την πρώτη Κυριακή συγκυβέρνηση. Μα εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει πάντα θεσμικά. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι πώς μικροκομματικά ο καθένας θα εκμεταλλευτεί τις πρώτες εκλογές, είτε απλά για να παραδώσει την εντολή, όπως αυτάρεσκα και αλαζονικά λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε με δήθεν θολά μηνύματα προοδευτικής συνεργασίας, όμως, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που όμως θέλουν να είναι κυβέρνηση νικητών. Μα πώς θα είστε κυβέρνηση νικητών, αφού σε όλες τις δημοσκοπήσεις θα είστε δεύτερο κόμμα? Άρα λοιπόν, προφανέστατα. Και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία κοροϊδία. Η απάντηση είναι μία. Κυρία Ιωάννου, είστε πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφος. Και απευθύνομαι και σε εσάς και απευθύνομαι και απέναντι στους Έλληνες πολίτες που αυτή τη στιγμή μας βλέπουν. Κανένα μα κανένα κόμμα. Παγκοσμίως, σε όλες τις χώρες, δεν υπάρχει προκειμένου προεκλογικά να λέει ψηφίστε εμένα για να πάω να συγκυβερνήσω είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολύ απλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα, αλλά θα πήγαιναν κατευθείαν είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι αυτή την ερώτηση πρωτίστως πρέπει να την απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Θέλω αυτοδυναμία. Άρα τι σώει η συγκυβέρνηση μιλάμε, τι συνεργασία. Και στον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπα, ό,τι λέει είναι απολύτως επίπλαστο και προσχηματικό και το μόνο που θέλουν είναι να λαιλατίσουν και να πάρουν τους δικούς μας ψηφοφόρους. Εμείς λέμε ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε δυνατή εντολή. Θέλουμε τουλάχιστον διπλασιασμό των ποσοστών μας, προκειμένου την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να πάρουμε την τρίτη εντολή και πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις σοσιαλδημοκρατικές να συζητήσουμε για μια κυβέρνηση. Ωραία. Από την πρώτη Κυριακή. Τώρα το ερώτημα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι θεσμικότητα να πάμε στη δεύτερη και να κάψουμε τις πρώτες. Αλλάζοντας αυτή τη στάση, μάλλον γίνοντας πιο ξεκάθαρος ο κύριος Ανδρουλάκης, υπάρχει ένας απλός τρόπος να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, χωρίς να ταλαιπωρηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές με ό,τι σημαίνει αυτό, για να πάμε σε μια κυβέρνηση η οποία πάρα πολύ απλά θα μπορεί να τρέξει τα πράγματα άμεσα. Εάν υπάρχει αυτή η πρόθεση, γιατί όχι κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή? Να απαντήσω πρώτα σε μερικά που έχω σημειώσει, δύο, πολύ γρήγορα. Δεν θα πω για τα χιόνια, γιατί περιμένω να τελειώσει και η αυριανή μέρα, να είμαστε σίγουροι πως έχει πάει. Θα πω όμως τον κύριο Ζαχαράτη κάνει λάθος. Φέτος το καλοκαίρι η φωτιά που έγινε στην Πεντέλη, επειδή είμαι και ο βουλευτής του Βορρά και το ξέρει ο κ. Ζαχαριάς, ήταν η πιο επικίνδυνη φωτιά των τελευταίων δεκαετιών, πιο επικίνδυνο το μάτι. Η φωτιά έφευγε καρφί για το κέντρο της Πεντέλης για να καταστρέψει τα πάντα. Το κράτος έδειξε απίστευτη ετοιμότητα και δράση εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό και όλος ο κόμος Πεντέλης την επόμενη μέρα έπρεπε να μας δώσει συγχαρητήρια και ήταν ευχαριστημένος, ακόμα και αν του έφτιαξε φωτιά στην στο σπίτι του. Γιατί ήταν ένα κράτος που δούλεψε με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα εκείνη την ημέρα. Όπως επίσης και η μεγάλη φωτιά πέσε στην Γλυφάδα. Άρα δεν έχει δίκιο. Δεύτερον, είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι δεν νομιμοποιούμε, λέει, με την παρουσία μας στο Μητσοτάκη, στη Βουλή και κάτι τέτοια. Κανένας δεν ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ καμία νομιμοποίηση. Δεν είναι δικαστές στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνταγματικό δικαστήριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Βουλή νομιμοποιείται από μόνη της. Έχει θεσμιστεί σωστά στις εκλογές, νόμιμα, και είναι παράγον νομιμοποίηση η ίδια η Βουλή. Κοινοβουλευτικά κάναν πρόταση δυσπιστίας, χάσαν παταγωδώς. Νομίζω ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ψηφίσουν, διακινούσαν σενάρια με φίδια στα social media. Θα ψηφίσει ο Καραμαλής, θα ψηφίσει ο Σαμαράς, θα ψηφίσει ο Κεφαλογιάννης, θα ψηφίσει ο Τζαβάρας. Τα θυμάστε όλα αυτά. Όλοι ψηφίσαν μια χαρά. Με τον Αρμέι Νέα Δημοκρατία, όσα λέγανε τα παραμύθια. Και την άλλη μέρα το πρωί ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε τι μου θύμιζε, μια και είμαι στη φάση των κόμικ. Εγώ διάβαζα μικρός εκτός από Λουκ Λουκ, διάβαζα πολύ και Αστερίξ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει Αστερίξ. Ναι. Είχε λοιπόν ένα Αστερίξ με εκείνο με τους Ισπανούς. Ήταν ένα μικρό παιδάκι που κράταγε την αναπνοή του, να του κάνανε το χατήρι μέχρι να σκάσει. Και ήταν το κάπως έτσι φέτο τώρα ο Τσίπρας. Αποκτήσανε και άλλη φιγούρα καρτούν. Το τρίτο. Γιατί δεν βγαίνει να προκηρύξει, λέει, εκλογές. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές από τον πρώτο χρόνο μας στην εξουσία.
Δηλαδή κάθε φορά θα κάνουμε εκλογές με τον Πρεσβευτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αυτή έχει εκλεγεί νομίμως για 4 χρόνια. Μέχρι τις 9 Ιουλίου κυβερνά νομίμως. Όποιο διάστημα θέλει μέχρι τις 9 Ιουλίου να προκυρήσει εκλογές, είναι ο μόνος κατά το Σύνταγμα υπεύθυνο να το κάνει, που θα έχουν αγωνία μέχρι να αποφασίσει. Πάμε τώρα να πω ότι ο κ. Τσίπρας δεν απαχώρησε απλώς από τη Βουλή, από την ψηφοφορία της Βουλής. Δεν απεχώσα τα υπόλοιπα. Πάνω σχολείο και ο Ζαχαρίας το ξέρει. Εμείς οι βουλευτές, όταν πηγαίνουν στις επιτροπές, πληρωνόμαστε. Κορόιδε να χάσουν τις επιτροπές, να χάσουν και τα λεφτά. Άρα λοιπόν πηγαίνουν στη Βουλή, παίρνουν τα λεφτά από τους δίνει επιπλέον η Βουλή, αλλά δεν ψηφίζουν. Κλασικό ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έκανε και κάτι άλλο. Είπε, δεν είπε απλώς αποχωρώ από τη Βουλή. Είπε, ζητά από το Μητσοτάκη να προκηρύξει εκλογές σε 3 εβδομάδες. Δεν προκηρύξει 3 εβδομάδες ο Μητσοτάκης, πάλι στον κουβά ο Τσίπρας. Τώρα, μου λέει ο κ. Ζαχαριάδης. Όταν δεν έχει επιχειρήματα, λέει, φωνάζει και ορίεται. Κάνει λάθος με αδικία ο κ. Ζαχαριάδης εδώ. Η φωνή μου είναι δυστυχώς πολύ δυνατή. Είναι το πρόβλημα που έχει. Κάποιες φορές την υψώνεται και λίγο παραπάνω. Κάνω προσπάθεια για να μην φωνάξω. Είναι το ανάποδο. Ναι, το, η ρύθμιση της φωνής μου αυτόματη είναι πολύ ψηλή. Μπορείτε καλύτερα. Μπορεί να το βελτιώσει, λέτε. Η δασκάλα μου στο δημοτικό έλεγε στη μητέρα μου καταπληκτικό παιδί, αλλά παίρνω ασπρίνη κάθε μεσημέρι από τη γαριοφωνάρα του. Είναι η φωνή μου. Είναι σαν να κατηγορήσει κάποιον, ξέρω εγώ, τυφλό γιατί δεν βλέπει. Η φωνή μου είναι δυνατή. Τα μικροδεύω στο γι' αυτό είναι. Δεν ήταν πολύ άσχημο δεν πράγμα. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, το πολύ, πολύ βήτα αυτό. Πολύ βήτα. Δεν το μου κάνει άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο debate. Εγώ απαντούσα όλα, να ξέρετε. Δεν έχω ιδέα αν θα γίνει debate. Όχι, δεν έχω γνωρίσει τον κ. Μητσοτάκη αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Μπορώ να σας πω όμως, για να καταλάβετε πώς πηγαίνουν οι εκλογές, κάτι από τη δική μου εμπειρία για να πω από άλλον. Όταν ήμουν υποψήφιος αρχηγός για τη Νέα Δημοκρατία, ήξερα ότι θα βγω τελευταίος. Φαίνονταν το σχολείο, το ξέρω πολύ καλά. Τότε είχα κάνει καμπάνια και έλεγα να κάνουμε debate. Ο Μημαράκης ήταν πρώτος, φυσικά δεν ήθελε να κάνει debate. Γιατί ήξερα ότι θα είναι πρώτος. Πάντα λοιπόν ο δεύτερος ζητάει debate. Τώρα πάλι λοιπόν ο Τσίπρας ως δεύτερος ζητάει debate. Γιατί ζητάει δεύτερος debate, το καλάτι γιατί. Το λέει ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο. Όπου λέει σε κάποιο σημείο του Επιταφείου, γιατί και οι φτωχοί Αθηναίοι, γιατί και οι πλούσιοι Αθηναίοι θέλουν να βοηθήσουν στον πόλεμο, ενώ δεν είχαν συμφέρον τον πόλεμο όπως οι φτωχοί, οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν στον πόλεμο για να αλλάξουν το κοινωνικό του στάτους. Και έλεγε και έχει ένα σκεπτικό εκεί ο Θουκυδίδης και λέει, ο φτωχός ρισκάρει ακόμα και με τη ζωή του, γιατί επειδή είναι φτωχός. Ρισκάρει για να γίνει πλούσιος. Ενώ ο πλούσιος δεν ρισκάρει. Λοιπόν, ο Τσίπρας ως δεύτερος, ο Τσίπρας ως δεύτερος θέλει να πάει στο debate μας και βγει πρώτος. Είναι πάντως πολύ, πολύ τιμητικό για τον κύριο Μητσοτάκη, θα πω εγώ. Δεν είπα τι θα κάνει. Επειδή είναι πρώτος, δεν έρχεται να ενημερώσει κανένα σε μια συζήτηση. Τι θα κάνει, σας είπα, δεν το γνωρίζω. Σας λέω όμως. Ο δεύτερος πάντα ζητάει debate. Ο Τσίπρας ζητάει debate γιατί είναι δεύτερος. Ναι, αλλά και πάμε και τώρα. Στον κύριο, στην κυρία Γιαννακοπούλου. Δεν ξέρω τι θα κάνει, σας είπα. Στην ναι, κυρία Γιαννακοπούλου. Πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, κάνετε τελείως λάθος κατά τη γνώμη μου και το λέω με σεβασμό. Το Πασόκ το συμπαθώ πάρα πολύ ακόμα. Πραγματικά το συμπαθώ. Έχω βρεθεί 2 φορές εκεί με το Πασόκ. Έχω πάρα πολλούς φίλους βουλευτές, ψηφοφόρους και στελέχη του Πασόκ. Με βρίζουν τώρα εκεί η ηγεσία τους. Τα έχουν χαμένα. Κυρία Γιαννακοπούλου, θα μου είχε βρει στη Βουλή, είχε βγει κάτι πολύ χοντρό. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σας έχω βρει, μιλάμε πάντα πολιτικά. Εγώ δεν βρίζω, κύριε Γεωργιάδη, ούτε Λεωράνταν Πλάν ούτε άλλα. Μιλάω πάντα πολιτικά. Άμα δεν σας αρέσει, συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση δεν είμαστε. Και μην περιμένετε το Πασόκ να είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Άμα σας ενοχλεί η κριτική. Αν σας ενοχλεί η κριτική, πείτε με ενοχλεί. Είχατε πει κάτι πολύ χοντρό και εγώ γενικά δεν τα ξεχνάω. Όχι, να μου πείτε τι σας είπα. Πείτε το. Όχι, να πει δουλεύετε, ποτέ είστε μόνο στα κανάλια. Αυτό μπορεί να το λέει ο Πολάκης, ο Γιαννακοπούλου. Όχι, σας παρακαλώ. Σας λοιπόν, παρακαλώ. Αν πιστεύω ότι είμαι τεμπέλης και δεν δουλεύω, να μου το πείτε. Πάντα μιλάμε είμαι πολιτικά. Είμαι τεμπέλης, κυρία Γιαννακοπούλου. Δεν σας είπα αυτό τώρα. Σας παρακαλώ και δεν σας είπα αυτό έτσι όπως το λέτε. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν πειράζει. Αλλά δεν σας αρέσει η κριτική. Αυτό είναι, κύριε Γεωργιάδη. Περασμένα, αλλά το θυμηθήκατε. Δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική κριτική. Σας δίνω μία γνώμη και αν θέλετε κρατήστε την. Η πολιτική δεν πρέπει να γίνεται ποτέ προσωπικό ζήτημα. Συμφωνώ. Πρέπει να είναι πολιτικό. Αυτό το σχόλιο σας στη Βουλή δεν σας τιμά και δεν το έχω ξεχάσει. Παρακαλώ. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ήταν κακή, ατυχή στιγμή. Όλοι δικαιούμαστε σε μια ατυχή στιγμή. Μα τι λέτε τώρα, πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, μα για ποιο λόγο να πούμε ποιον θα συγκυβερνήσουμε, λέει, γιατί τότε θα μας πείσανε εμάς. Λάθος. Η σωστή στρατηγική του Πασόκ θα ήταν να βγει και να πει. Εγγυόμαστε την κυβερνητική σταθερότητα. Ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την άλλη μέρα. Αυτό θα έκανε. Αυτό είπε την τελευταία στιγμή και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα αρχίζει και το λέει. Είστε και σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας του Πασόκ, κύριε Γεωργιάδη. Έχει περάσει 8 μήνες που λέει: δεν θέλω πρωθυπουργό ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη. Το οποίο, αν μιλάμε για αλαζονία, επειδή άκουσα κάτι, κύριε, για να μου πείτε κάτι αυτάρες, καλή Νέα Δημοκρατία θα δώσει πίσω την εντολή. Ποιο αλαζονική θέση. Δεν είναι να λέτε θέλω αυτοδυναμία και εσείς πρώτες και εσείς δεύτερες. Και να λέτε να διαρρέετε και για τρίτες εκλογές. Εγώ θα πω αυτό που θέλω. Απάντηση. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν, ούτε και προτίθεμαι. Ξαναλέω λοιπόν. Ποιο αλαζονική θέση.
Από ότι δεν δέχομαι για πρωθυπουργό ούτε το Μητσοτάκη ούτε το Τσίπρα δεν υπάρχει. Το ποιο θα είναι πρωθυπουργό δεν θα το αποφασίσει ο Ανδρουλάκης. Ούτε εγώ, ούτε κ. Γιαννακοπούλου, ούτε ο κ. Ζαχαριάδης. Θα το αποφασίσει ο ελληνικό λαό στην κάλπη. Θέλω να είναι η θέση μου ξεκάθαρη. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός. Τελεία. Όποιος είναι. Γιατί σε όλες τις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη, ουδέποτε έχει διανοηθεί ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος να πει στον αρχηγό του πρώτου κόμματος δεν θα είσαι πρωθυπουργός. Αυτό το έχει πει μόνο ο Ανδρουλάκης όλη την Ευρώπη. Αυτή όμως η συζήτηση πάμε πέρασε. Τώρα, πάμε μισό λεπτό. Εσείς όμως, κυρία Γεωργιάδη, λέτε δεν θα συγκυβερνήσουμε ακόμα και αν βγαίνουν τα κουκιά την πρώτη Κυριακή. Έτσι είπατε. Είπαμε ότι θα συγκυβερνούμε την πρώτη Κυριακή. Μπράβο. Γιατί, και γιατί όμως. Αν δηλαδή εσείς έχετε ένα 33%. Μισό λεπτό. Και είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Και ο Ανδρουλάκης έχει ένα καλό ποσοστό. Όχι, δεν θα έχουμε 33%. Καλά, λέω εάν. Δεν ξέρετε ποτέ. Εντάξει, εγώ σας λέω θα έχουμε πολύ περισσότερο. Ωραία. Πάμε όμως και με αυτό το υποθετικό σενάριο να μου πείτε, που είναι το δύσκολο σενάριο. Επαναλαμβάνω. Ακόμα χειρότερο αυτό το σενάριο. Εμείς δεν θέλουμε μια αδύναμη κυβέρνηση την άλλη μέρα. Γιατί μια κυβέρνηση για να παίρνει αποφάσεις πρέπει να είναι ισχυρή. Άρα θα πάμε να φτιάξουμε την κυβέρνηση την ισχυρότερη κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα θα πάρουμε και τον πόνους των 40 εδρών της Δευτέρας Κυριακής και αν ο ελληνικός λαός θέλει κυβέρνηση να θα την προσφέρουμε στο Πασόκ προφανώς, αλλά πια θα έχουμε πολύ μεγάλη κυβερνητική πλειοψηφία. Επειδή θα μπορεί να κάνει και αναθεώρηση συντάγματος, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ενώ αν πάμε να κάνουμε στην κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, θα είναι μια αδύναμη κυβέρνηση προς την πρώτη κρίση θα πέσει. Εγώ δεν θέλω μια αδύναμη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θέλω μια ισχυρή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Καλά. Το, στην η απλή κρίση αναλογική. Θα πέσει, αν είναι συνεργασία, η απλή θα πέσει, αναλογική. Αν αποχωρήσει το δεύτερο κόμμα, έτσι. Τον κύριο Τσίπρα για να φτιάξει αδύναμες κυβερνήσεις. Ως δεύτερος τότε, γιατί θυμίζω, ναι, μεν είναι αριστερή και του αρέσει η απλή αναλογική, αλλά και τις εκλογές πρώτης κερδίσαν είναι αναγκαστικά τότε με τον πόνους. Και ξεχάσαν να βγάλουν τον πόνους μεταξύ πρώτη Δευτέρα Κυριακή και πήραν τον πόνους και τη δεύτερη φορά. Και πότε θυμηθήκαν να κάνουν απλή αναλογική, όταν πια είχαν περάσει δεύτερες δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν εμείς πάμε. Την πρώτη Κυριακή να καταργήσουμε τη χειροβομβίδα που άφησε στην Ελλάδα ο Τσίπρας. Θα πάμε κανονικά στη δεύτερη Κυριακή και μετά θα υπακούσουμε στη θέληση του ελληνικού λαού, αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση που πιστεύουμε εμείς, ή κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά το μεγάλο αφεντικό, ναι, είναι ο λαός. Ωραία. Κύριε Ζαχαριάδη, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες, αν πούμε ότι υπάρχει μια στροφή του κυρίου Ανδρουλάκη, ξεκαθάρισμα θέσεων, το είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Είναι γιατί υπάρχει αυτό το ξεκαθάρισμα θέσεων ή αυτή η στροφή. Μιλήσατε για εκβιασμό στον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι εκβιαζόμενος ο κύριος Ανδρουλάκης. Προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση από αυτό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς εννοείται με τον εκβιαζόμενο αρχηγό του Τρίτου Κόμματος αυτήν την ώρα. Υπάρχει κάτι στις υποκλοπές το οποίο, για παράδειγμα, κρατάει τον κύριο Ανδρουλάκη και μπορεί να τον οδηγήσει σε μια συνεργασία με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία. Τι ακριβώς εννοείται ότι εκβιάζεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Σρόιτερ, θέλω να τα βάλουμε σε μία σειρά. Καταρχήν, μιας και ξεκινάει το αστείο με τα καρτούν ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ όταν βλέπω τον Πρωθυπουργό να εξαφανίζεται από τα έδρανα του Πρωθυπουργού για να μην δώσει απαντήσεις στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έρχεται βέβαια στη τηλεοράση για debate, μου θυμίζει το καρτούν με το κογιότ και τον μπιμπίπ. Το έχετε δει που τρέχει εκεί πέρα το. Χαίρομαι που ανοίγουμε συζήτηση με καρτούν σήμερα. Θυμίζει. Τώρα προσπαθώ να βάλω σε ένα καρτούν τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι εύκολος να τον βάλω κάπου, θα το βρω. Σε επόμενο κάλεσμα θα τον βάλω και αυτόν. Θα μπορούσε να είναι στους Ντάλτον, ας πούμε, είναι λίγο σκληρό για τον κύριο Γεωργιάδη γενικότερα. Αλλά εφόσον θέλει να μιλήσουμε με καρτούν, θα μιλήσουμε και με καρτούν. Εγώ δεν έχω. Θέλετε να είστε ντόλοι εκεί. Ήταν Άβερ. Θέλετε να είστε ντόλοι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Προδίδετε την ηλικία σας όλοι με αυτή την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Δεύτερον. Και δεν είναι πάρα πολύ. Δεύτερον. Όχι, δεν τα πρόλαβε καν αυτό. Το θέμα, κύριε Ζωήτερ, είναι ο καθένα να είναι συμβιβασμένο και με την ηλικία και με την πραγματικότητα και με αυτά που θέλει να κάνει. Το δεύτερο τώρα. Είπε ο κύριο Γεωργιάδη ότι τον πρώτο χρόνο ζητάγαμε εκλογέ. Δεν ισχύει αυτό. Εκλογέ ζητήσαμε πέρσι τον Γενάρη. Κάναμε πρόταση μοβή. Ήταν ο τρίτο χρόνο, τώρα είναι ο τέταρτο. Εσεί ζητάγατε από τον πρώτο χρόνο εκλογέ. Εμεί ζητάγαμε. Ναι, βέβαια, από τότε που βγήκε ο κύριο Μητσοτάκη τον Απρίλιο του 2016. Δείτε το, γιατί δεν έχουν όλοι κοντή μνήμη σε αυτή τη χώρα. Τώρα, είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ότι κάποιος είναι εκβιαζόμενος και άλλο να λες ότι έχει γίνει απόπειρα εκβιασμού του. Δεν θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ, κανείς μας δεν θεωρεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αρχηγοί κομμάτων κοινοβουλευτικών δημοκρατικών που κατεβαίνουν στις εκλογές λειτουργούν υπό την πίεση εκβιασμού. Τότε γιατί το λέτε. Άλλο αυτό και άλλο αν έγινε επιχείρηση εκβιασμού του κύριου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς το ξέρεις, πέρσι, πέρσι στον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσίμα,
στο ραδιόφωνο του Sky είχε πει ακριβώς αυτό. Ότι ήθελαν να γνωρίζουν, να μαθαίνουν για να παγιδεύσουν το Πασό και να εκβιάσουν σε πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό είπε και ο κύριος Γερουλάνος πριν από 20 μέρες στην τηλεόραση. Μπαίνουν όμως πέρα από αυτό κάποια ζητήματα πολιτικά για το τι θέλει να κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα. Και αυτό καλό είναι να απαντηθούν για να έχουν όλοι καθαρό διάδρομο. Πριν απαντήσετε τα πολιτικά, να πω ότι εγώ αυτό που λέτε το διαβάζω ως 4 βήματα πίσω από αυτό που είναι αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο την προηγούμενη εβδομάδα. Με το που γίνεται η αλλαγή στάσης του κυρίου Ανδρουλάκη, μιλάτε για εκβιαζόμενο αρχικό κόμματος και τώρα λέτε εσείς. Δεν έχει πει ποτέ ότι είναι εκβιαζόμενο. Ο ίδιος το έχει πει. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πει κάτι τέτοιο ποτέ. Τώρα μόλις υπάρχει. Ένα λεπτάκι, κυρία Γιανακόπουλο. Εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είχε πει αυτό. Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Μόλις γίνει η διακοπή, θα ψάξω το απόσπασμα από το κινητό μου και θα σας το. Είναι η δήλωσή του στον κύριο Τσίπρα. Τώρα. Να πάμε σε break. Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από ένα μήνα μας είχε πει ότι θέλει να δει τον κύριο Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και αυτό έλεγε πριν φύγει από τη ζωή, έμεινε στη φόφη γεννηματά του, μας χωρίζει. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Πώς θα γίνει να πάει ο κύριος Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση? Θα βγει πρώτο το Πασόκ, δεύτερη Νέα Δημοκρατία, τρίτο ο ΣΥΡΙΖΑ? Ή θα βγει πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση με το Πασόκ? Εμείς λέμε αυτό. Εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή. Για να γίνει αυτό πρέπει να χάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αν κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχουμε πολιτική αλλαγή. Δεύτερο κόμμα, κύριε Ζαχαριάδη. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, θα έχουμε χάσει τις εκλογές, κύριε Σρόιντερ. Θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Άρα, θα είμαστε. Συζητάμε μόνο στην περίπτωση που είστε πρώτο κόμμα. Βέβαια, αν κερδίσουμε τις εκλογές. Το λέω αυτό, διότι είπε ο κύριος Γεωργιάρδης πριν ότι υπάρχει μια διαδικασία και μια κουβέντα η οποία έχει ανοίξει για συνεργασία πολλών κομμάτων, για μια προοδευτική κυβέρνηση. Δύο παρατηρήσεις ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο θήτης με το θύμα να βρεθούν στην ίδια κυβέρνηση. Θέλω να μου απαντηθεί. Ούτε καταλαβαίνω. Πριν την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, το Πασόκ Κινάλ σήμερα λεγόταν Κινάλ. Υποτίθεται, έτσι διάβασα εγώ τότε, δεν είμαι εξοδημένος να μιλάω για το Πασόκ, θα μας πει η κυρία Γιανακόπουλου, ότι ξανάβαλε το Πασόκ στο τίτλο γιατί ήθελε να συμβολήσει το μεγάλο και το ισχυρό. Πότε το Πασόκ ήταν μεγάλο και ισχυρό? Ήταν απέναντι στη δεξιά. Μάλιστα. Όχι όταν έγινε συγκυβέρνηση με την Ελλάδα. Το τελευταίο, πάμε... σε 10 δευτερόλεπτα. Πείτε το, σε 10 για να ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις ισχυρής κοινωνικής νομιμοποίησης και μεγάλης κοινωνικής συνένεσης σε όλη την Ευρώπη. Έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Γιανακοπούλου. Διευθυνθάω, κύριε Γιανακοπούλου. Ο κ. Ζαχαριάδης λέει ότι δεν μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ για εκβιαζόμενο αρχηγό του κινήματος αλλαγής, αλλά για μια πρόθεση ή απόπειρα εκβιασμού που μπορεί να έχει γίνει. Το σχόλιο σας σε αυτό, αλλά και μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα που υπάρχει πραγματικά. Και είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι ήταν πίσω από την παρακολούθησή του, να συνεργαστεί και να γίνει κυβερνητικός εταίρος αύριο μεθαύριο μετά τις εκλογές? Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε, επειδή άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τον αγαπητό Κώστα, τον Ζαχαριάδη, ή Κώστα κινείσαι εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ, ή υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την χυδαία επίθεση την οποία έκανε απέναντι στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως δήθεν εκβιαζόμενο. Γιατί ξεκάθαρα ήταν και αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσαπανίδου, τα οποία όμως δεν τα είπε προφανώς μόνη της, γιατί συνέχισε ο κύριος Τσίπρας ακριβώς την ίδια γραμμή την επόμενη μέρα και στη συνέντευξη τύπου και από το Περιστέρι. Και είναι απολύτως σαφές ότι το Πασόκ ούτε εκβιάζεται, ούτε τίθεται τέτοιο ζήτημα, ούτε υπάρχει εκβιαζόμενος, ούτε θεωρούμε ότι υπάρχει σε καμία περίπτωση εκβιαστής, ούτε μπορεί να, όταν δεν υπάρχει αντικείμενο εκβιασμού, δεν μπορεί να υπάρχει δεν ούτε εκβιαζόμενος, ούτε εκβιαστής. Γιατί γίνανε οι παρακολουθήσεις? Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Είναι κίνδυνος για τη χώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πράκτορας των Ουκρανών, των Αρμένιων, των Κινέζων, μαθήματα, είναι προδότης, τι είναι? Μαθήματα, αντικείμενο εκβιασμού απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν υπάρχει. Μα το Πασόκ δεν εκβιάζεται. Αυτά τα λέτε. Άλλο το Πασόκ δεν εκβιάζεται. Συμφωνώ. Προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης να ανακατευτεί στα εσωτερικά του Πασόκ και να εκβιάσει πολιτικές εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε καμία ηθική, ούτε πολιτική νομιμοποίηση να μιλάει περί δήθεν εκβιασμού του Πασόκ. Και μαθήματα θεσμικότητας, δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε δήθεν αντιδεξιά μαθήματα από αυτούς οι οποίοι σε αγκαλιά
ένα αγκαλισμό κυριολεκτικό με τον Πάνο Καμένο, κυβέρνησαν τη χώρα για πάνω από 4 χρόνια. Για σας, κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ, λοιπόν, ήταν η κυβέρνηση πίσω από την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι ή όχι, για να το καταλάβω. Συγγνώμη. Για σας ήταν η κυβέρνηση πίσω από την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι ή όχι. Πώς θα συνεργαστείτε μαζί τους μετεκλογικά, λοιπόν. Η κυβέρνηση πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη και ξεκάθαρα ήταν και ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί αυτά νομίζω ούτως ή άλλως είναι ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει και από την πρώτη στιγμή και δυστυχώς. Άρα ο λέτε κύριος Πρωθυπουργός ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και την ίδια ώρα, αύριο μεθαύριο, ο πρωταγωνιστής της παρακολούθησης, όπως εσείς λέτε, με το θύμα της παρακολούθησης, θα είναι κυβερνητική εταίρη. Εγώ θα σας πω ότι δυστυχώς έχουμε μία πολύ μεγάλη θεσμική και δημοκρατική εκτροπή με το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων και με τεράστια ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του επικεφαλής της ΕΕΠ, του κύριου Μητσοτάκη. Αλλούμε αυτό πάντα. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Πώς θα συνεργαστείτε μετεκλογικά με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι ενορχίστρωσε την παρακολούθηση του αρχηγού του κόμματός σας? Είναι ένα τεράστιο πρόσκομα, είναι ένα τεράστιο κόλλημα. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όπως όμως, ναι, αντιστοίχως... Για να το αφήσει ανοιχτό, αντιστοίχως, κύριος Ανδρουλάκης, σημαίνει ότι είναι... Συγγνώμη. Δεν σας λέω είναι ότι είτε απαγορευτικό είτε όχι. Σας λέω όμως ότι είναι ένα πρόσκομα. Είναι ή δεν είναι. Όπως επίσης, αντιστοίχως, πρόσκομα είναι, γιατί αντίστοιχες μεθοδεύσεις είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένετε, αλλά εδώ πέρα δεν θα τρελαθούμε τελείως. Εμείς παρακολουθούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι. Όμως εσείς παρακολουθούσατε και υπάρχει πλέον και με υπογραφή τριών εισαγγελέων η παρακολούθηση του ΚΚΚ, η παρακολούθηση του κύριου Πιτσιόρλα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τα οποία και εσείς και πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία ο θήτης μπορεί να πάει πρέπει με το θύμα. Να απαντήσουν. Μπορείτε να πείτε όχι σε αυτό. Θήτες και θύματα, να το θέσουμε πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν θύμα. Και η Νέα Δημοκρατία. Θήτης μέχρι έχει και για συντόλοι, όλοι διαχέεται την ευθύνη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ευθύνη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς απέναντι σε αυτό. Μάλιστα. Το αποτυχημένο πραγματικά μοντέλο θεσμικής εκτροπής είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ λέμε ένα stop. Μεγάλο εμπόδιο. Ο καλύτερος χορηγός δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας διαρκώς που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο είστε εσείς. Κύριε Ζαχαριάδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει καλά, να. Καλά, κύριε Γιαννακοπούλου, κερδίστε τις εκλογές εσείς. Με απανοτά. Αλλά το να λέτε ότι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας είμαστε εμείς και μετά μα να λέτε θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, παρακολουθείς τον αρχηγό μας. Και φταίμε εμείς. Πρόταση μομφής και τους συσπυρώνετε. Όταν έρχεστε και λέτε ότι θα απέχουμε από τις ψηφοφορίες και τους αφήνετε την κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση με το θεσμικό της ρόλο, αφήνετε την κυβέρνηση δηλαδή να κάνει. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι βγήκε η κυβέρνηση ευτυχώς, ενισχυμένη από αυτή τη συζήτηση? Συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Τα οποία τα απανοτά λάθη που κάνετε, γίνεστε η καλύτερη χορηγή της κυβέρνησης. Υπάρχουμε όμως εμείς στη Βουλή και στο κενό που αφήνετε να ασκήσουμε εμείς το ρόλο. Κύριε Ζαχαριάδη, πριν κλείσουμε αυτό. Άρα ο στόχος σας είναι να βγείτε δεύτερη. Ο στόχος σας είναι να βγείτε δεύτερη. Ποιος είναι ο στόχος σας? Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ξαναπροταγωνιστήσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αντιπολίτευση. Αν εσάς ο στόχος σας δεν είναι να βγείτε πρώτη, αλλά να περάσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο στόχος σας. Είναι δυνατόν θέλετε τον κύριο Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, κύριε Γιαννακοπούλου, είναι... ναι ή όχι? Μα τι μπορεί να πει ένα κόμμα? Εμείς... ένα κόμμα είναι πολιτικό σας αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν θα τον στείλει το Πασόκ στην αντιπολίτευση, φαντάζομαι, κύριε Ζαχαριάδη. Μόνο ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, σας το είπα και στον κύριο Γεωργιάδη πιο πριν, αλλά αρνείστε να το καταλάβετε γιατί σας βολεύει πολύ. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση στο Πασόκ δεν πρόκειται να βρείτε. Θα κάνουμε αντιπολίτευση είτε σας βολεύει είτε δεν σας βολεύει, είτε σας βολεύει. Έχετε ψηφίσει αυτή την τετραετία. Πάμε να το κλείσουμε. Δεν έχουμε τον χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Ζαχαριάδη, παρακαλώ. Είμαστε και για τα ζητήματα παρακαλώ. 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 Γιατί εμείς, περήφανοι. Εμείς τα μισά τα αναθεωρήσατε εκ των υφορών. Και τον αμυντικό, σας παρακαλώ. Και την ελληνοαμερικανική και ελληνογαλλική συμφωνία. Δεν θα γίνει συζήτηση έτσι, κυρία και κύριε. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Γιαννακοπούλου. Παρακαλώ. Της χώρας, όταν ξανά παρακολουθούσαν τους ανθρώπους. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή πολιτικών εκπροσώπων. Πιστέψτε με, κυκλοφορείτε έξω. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Σας το λέω μιλώντας με χιλιάδες ανθρώπους. Κύριε Γεωργιάδη, για να το κλείσουμε αυτό παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Να πάμε σχόλια. Και στον τομέα σας, στο κομμάτι της ακρίβειας. Ορισμένα σύντομα σχόλια. Είναι βέβαιο ότι η θέση του κ. Ζαχαριάδη αποτελεί στροφή στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τσαπανίδου είπε επί λέξη, εσείς πώς το ξέρετε ότι δεν θα είναι εκβιαζόμενος? Άρα μιλούσε καθαρά για προϊόντα
που θα μπορούσαν να τύχουν εκβιασμού από την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Αυτό ο κ. Ζαχαράς ήταν ακριβώς ανάποδο. Άλλωστε, για να πάω στον αγαπημένο μου φίλο εκεί, τον κύριο Πολάκη, έχει ανεβεί το βίντεο του κ. Πολάκη στην ομιλία του Σαμελίσκια στην εκλογική μας περιφέρεια, που είπε ότι το Πασόκ είναι πιασμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Το ακούσα το βίντεο. Άρα η επίσημη θέση του κ. Πολάκη και από κάτω χειροκροτούσε ο κόσμος. Αυτό που λένε σαν στελέχη, όχι αυτό που λέτε ο κ. Ζαχαράς στην τηλεόραση, για να υποκριθεί τον Ευγενία από το ΣΥΡΙΖΑ, η θέση τα κομματικά του στελέχη Πολάκη είναι: η Πασόκ είναι πιασμένη και του Κουκουέ είναι κολλημένη. Είπε, επιλέξει να πω για τα δύο κόμματα. Τώρα, στην ωραία κουβέντα περί του θήτη και του θύματος, εγώ έχω μια τελείως δυστυχώς καλή μνήμη. Ο θήτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το θύμα είναι το Πασόκ. Δεν, το Πασόκ ήταν πράγματι ένα πολύ ισχυρό κόμμα. Πότε έπεσε το Πασόκ από το 40 στο 13, όταν έγινε η πλατεία των αγανακτισμένων, όταν πηγαίναν στι ταβέρνε και του κυκνιάγανε με πέτρε. Όταν σταματήσαν την παρέλαση. Όχι βέβαια στι υποκλοπέ, του υποκλοπέ ήταν ίδιο αυτό. Όταν. Στην περίπτωση όταν, των υποκλοπών. Να το εξηγήσω λίγο. Πολιτικά ναι. Μιλάμε. Όταν διακόψαν την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο Μακαρίτη του Κάρολου Παπούλια επί Γιώργου Παπανδρέου, εγώ έχω ζήσει στο Πασόκ κρατεό. Έχω ζήσει του Σιριζέου πώ του βρίζανε για πουλημένου, για προδότε, για το μάρκετ και τα για μπρόκερ, για διαφθορά, για την οικογένεια Παπανδρέου. Τα έχω ζήσει αυτά στη Βουλή όλα. Τώρα να υποδίεται το ΣΥΡΙΖΑ το ευγενέ κόμμα προ τον Πασόκ. Ο κύριο Σαμαρά τι έκανε τώρα, τότε. Πού ήταν ο κύριο Σαμαρά, κύριε Γεωργιάδη. Είδατε ότι εγώ δεν ήταν. Το κανέναν. Το παρακολουθήσατε. Ναι. Εγώ σημειώνω ότι. Εντάξει, αλλά δεν είναι κανένα τέτοιο χοντράκι. Γράψτε το αυτό που λέω. Το γράφω. Πείτε το μετά. Ο κύριο Σαμαρά. Θα μάθω τον κόλπο πώ γίνεται. Σα ευχαριστώ. Επανέρχομαι. Πάμε. Πάμε σημειώσει. Επανέρχομαι. Στο μείζον. Τώρα, τι παρακολουθήσει. Όταν έχει βγει πριν από τρει μέρε ο κύριο Φίλη και περιγράφει το πώ ο κύριο Βαρουφάκη έδωσε εντολή στην ΕΕΠ να παρακολουθεί την Τρόικα. Άρα, αφού παρακολουθούσατε εκείνη, παρακολουθούσαμε και γιατί το κάνανε. Και μάλιστα είπε το κάνανε για λόγους εθνικής ασφαλείας. Το είδατε αυτό. Νίκος Φίλης περιέγραψε το πόσο ο Γιάννης Μενανή ως Υπουργός Οικονομικών του Τσίπρα έδωσε, λέει, τότε εντολή στην ΕΕΠ να παρακολουθεί την Τρόικα. Είπαν την αιτία εσείς για τον κύριο Ανδρουλάκη, όμως δεν ξέρουμε. Μα εμείς δεν ανακατευόμασταν την ΕΕΠ. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε εντολή στην ΕΕΠ να παρακολουθεί την Τρόικα είναι ό,τι πιο αντιθεσμικό υπάρχει. Παράνομο. Δεν είναι και ωραίο ένα ψηφοφόρο, συγγνώμη, του Πασόκ να πηγαίνει στην Κάλυπ και να μην ξέρει γιατί παρακολουθεί το αρχηγό του κόμματο που στο θέμα αυτό, κυρία Λώρα Ιωάννου, έχω εδρεωμένη άψη από το καλοκαίρι, είναι η θέση μου την πρώτη μέρα. Οι μυστικές υπηρεσίες λέονται μυστικές υπηρεσίες για να είναι μυστικά αυτά που κάνουν. Αν θέλουν να τους πούμε φανερές υπηρεσίες και θα κουτσομπολεύουμε στη λέω στο τι κάνουν. Φαντάζομαι. Δεν γίνεται. Αυτό που θα είναι στον κόσμο. Για να τώρα, δώσετε μια απάντηση και σε αυτό πριν πάτε στο τελευταίο. Ναι. Φαντάζομαι, επειδή και εσείς μιλάτε με κόσμο, κύριε Γεωργιάδη, ότι νιώθετε και αισθάνεστε ότι στο κομμάτι του μεγάλου ερωτήματος, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε η κυβέρνηση για το γεγονός ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε όποιον περνούσε απ' έξω από ένα σημείο και μετά, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Ή λοιπόν δεν γνωρίζατε τι κάνει η ΕΕΠ, στην οποία πολιτικός προϊστάμενος ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οπότε υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ πέρα για το πού φτάνουν οι ικανότητες του κ. Μητσοτάκη να ελέγξει τμήματα τα οποία ελέγχει, ή γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης. Και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το οποίο έχει υποθεί πολλές φορές, ότι ενημέρωσαν κάποια στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε: α, εντάξει, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, και δεν ρώτησε γιατί. Και δεν έμαθε ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης γιατί παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Έρχομαι λοιπόν να απαντήσω. Αλλά θέλω να με διακόψετε, έχει σημασία. Yeah. Είπατε λοιπόν, και ευχαριστώ για την τιμή μου κάνετε, ότι κυκλοφορείτε στον δρόμο και ξέρετε το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, θα δώσω μία συμβουλή. Επειδή ξεκινούμε τώρα κουβέντα για τις υποκλοπές, θα πατώσει η εκπομπή στα νούμερα, να αλλάξουμε γρήγορα θέμα. Εγώ κάνω κάθε μέρα προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δίνω πάρα το μικρόφωνο να με ρωτήσουν. Στους 100 ανθρώπους, αν με ρωτάει ένας, ναι. Αν με ρωτάει ένας, το λόγο του μου. Είναι υπερβολή. Ούτε ναι, ένας. Αλλά τώρα. Βλέπω τα tweets που κάνουμε. Για να μην σας φέρει σε δύσκολη θέση, μάλλον. Αν πρέπει όμως να απαντήσετε. Θα απαντήσω και στον ένα. Τα tweets που κάνουμε για τις υποκλοπές είναι τα πιο πάτος. Ρωτάτε αυτούς που έχουν site. Τα άρθρα για τις υποκλοπές τα πιο πάτος. Είναι μια συζήτηση που δεν αφορά τον κόσμο. Έχω καταλήξει, δεν αφορά τον κόσμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αρνητικός. Η εδρεωμένη πεποίθηση κοινής γνώμης είναι ότι όλοι τους παρακολούθησαν όλους, που δεν έχει σημασία. Αυτό πιστεύω ο κόσμος. Ο δεύτερος λόγος είναι πιο ουδέτερος, ότι αφού δεν παρακολούθησαν εμάς, τι μαζί κάνουμε μεταξύ τους. Πάντως ο κόσμος δεν ασχολείται με τις υποκλοπές, σας διαβεβαιώ. Τώρα, για τον έναν όμως. Για να απαντήσω στον έναν, για να μην φανεί, εγώ θα υποτιμήσω ούτε τον έναν. Ένας είναι, δεν είναι δύο, αλλά τον έναν. Αυτός ο ένας. Πάμε λοιπόν. Περιμένει άδικα. Μια σύντομη απάντηση, γιατί είναι ένας. Είναι θεσμικός άνθρωπος.
Πρέπει ο πολιτικός εποπτεύων της ΕΕΠ να ξέρει γιατί γίνεται κάθε παρακολούθηση. Όχι είναι η απάντηση. Να ξέρει εάν βρισκόταν ούτε φυσικά. Ούτε. Σίγουρα όχι, εκ του νόμου δεν πρέπει να το ξέρει. Εκ του νόμου δεν πρέπει να το ξέρει. Εάν μάθει, εάν βγει κάτι για κάποιον σοβαρό, μπορεί να ενημερωθεί και αυτός και οι άλλοι αρχοί των κομμάτων, αλλά μόνο θεσμικά. Το ότι είσαι πολιτικός εποπτεύων της ΕΕΠ δεν σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε απόλυτη. Άρα και θεσμικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να πει να διακοπεί αυτή η παρακολούθηση. Πάμε, μα δεν τη διάκοψαν στο τάξη. Όταν ενημερώθηκε, είχε ήδη διακοπή. Η παρακολούθηση είχε διακοπή από το Δεκέμβριο του 2021. Άρα και θεσμικά. Όταν έβαλε τον Αύγουστο του 2022. Αν το ήξερε, δεν θα το επέτρεπε. Και θεσμικά δεν είχε αυτό η παρακολούθηση. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία αρμοδιότητα πολιτικό εποπτεύων στον πώς δεν θα το επέτρεπε. Το μόνο που έκανε ο Μητσοτάκης και αυτή ήταν θεσμική του αρμοδιότητα να αλλάξει τον νόμο. Και άλλαξε τον νόμο. Τι έκανε? Έβαλε περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για τα πολιτικά Μάλιστα. πρόσωπα. Ο νόμος βάσει του οποίου η ΕΕ παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ο νόμος που ψήφισε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και για αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Το είχα το τελευταίο. Ξεκίνησε ο κύριος Ζαχαριάδης με μια τρομερή απρέπεια που δεν είναι μόνο απρέπεια, είναι και ψέματα. Τι είπε? Ότι ο Μητσοτάκης λέει το βάζει στα πόδια στη Βουλή, ήταν για τις υποκλοπές. Και τι παίρνουνε, γιατί κάνουν μεγάλη σπέκουλα στο διαδίκτυο με αυτό το θέμα. Ποιο? Σε μια ζήτηση το καλοκαίρι στη Βουλή για τις υποκλοπές, όχι το καλοκαίρι, πιο μετά, πιο κοντά προς τώρα ήταν, για τις υποκλοπές, που κράτησε περίπου 8 ώρες, όταν ο Μητσοτάκης μίλησε τρίτη φορά στον Τσίπρα και ο Τσίπρα ζήτησε να ξαναμιλήσει και να κλείσει αυτό η συνεδρίαση, ο κύριος Στασούλας είπε: δεν δικαιούστε να μιλήσετε πάλι, κύριε Τσίπρα, και ο Μητσοτάκης σηκώθηκε και έφυγε. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι μετά από 8 ώρες συζήτηση στη Βουλή, όπου είχε κάνει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα, μην με διακόπτε. Είχε κάνει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα φέτος, ως συνήθως. Άρα λοιπόν είναι άλλο ένα ψέμα, ούτε έχει βάλει ποτέ τα πόδια ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Σε κάθε συνεδρία της Βουλής που συναντιούνται οι δυο τους και εκεί έχουν debate μια χαρά, τον έχει κάνει αξιοθρήνητο τον Τσίπρα. Και αυτό φάνηκε στην τελευταία συζήτηση με την πρόταση της πιστείας που η κυρία Γιαννακοπούλη προς τιμήν της είπε ότι συσπήρωσε και ωφέλησε την Νέα Δημοκρατία. Μια σύντομη απάντηση παρακαλώ. Πρώτον, ήταν 8 Δεκέμβρη, ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας να διαβεβαιώσει το κοινοβούλιο ότι δεν παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και έφυγε τρέχοντας. Δεν ήταν 8 ώρες, ήταν ένα σεκόντ. Πατάς το κουμπί, λες όχι και τελειώνει. Ένα αυτό. Το βίντεο δεύτερον, Νίκος Ανδρουλάκης για το προηγούμενο. Δεν ήθελε η ΕΕΠ μόνο να με ακούει. Ήθελε να καταγράφει κιόλας. Δεν ήθελε να παρακολουθεί που μιλάω. Θέλει να καταγράφουν την προσωπική μου ζωή. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό. Αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Τρίτον τώρα, και κλείνω. Τα ζητήματα δημοκρατίας δεν είναι ούτε ζητήματα τηλεδημοκρατίας ούτε ζητήματα τηλεθέας. Είναι ζητήματα δημοκρατίας. Και είναι κορυφαία. Άρα λοιπόν, απαντήστε. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί γίνανε 5. Μετά, το γράφετε στο χαρτί σας, όπως και εγώ. Τα έγραψα όλα. 5 επισυνδέσεις στο Χατζηδάκι και 2 χρόνια επισυνδέσεις στο Φλόρο. Κύριε Γιαννακοπούλου, παρακαλώ, μία σύντομη κουβέντα. Δεν μας επιτρέπετε να πάμε στην ακρίβεια και τον εξυπηρετείτε τον κύριο Γεωργιάδη. Θα μου επιτρέψετε πάντως να σας πω. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι προσβολή απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Να λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι να απαξιώνετε ζητήματα δημοκρατίας, να απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο και να τον ευτελίζετε τα θέματα δημοκρατίας, λειτουργίας των θεσμών και το θέμα των παρακολουθήσεων και το κάνετε εκ του πονηρού, γιατί προφανώς, προφανέστατα, δεν βολεύει την κυβέρνηση, γιατί εδώ και 6 μήνες από τον Αύγουστο που βγήκε αυτό το θέμα, το μόνο το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να συγκαλύπτει και να συσκοτίζει. Εμείς ως Πασόκ και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Κινηθήκαμε θεσμικά. Πήγαμε στη δικαιοσύνη. Συγγνώμη, αλλά η μόνη που πρέπει. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Αλλά όταν εμείς έχουμε κινηθεί θεσμικά, στη δικαιοσύνη, στη Βουλή, στην Εξεταστική, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και δεν υπάρχει καμία απάντηση, δεν υπάρχει τίποτα και όλα συσκοτίζονται με ευθύνη της κυβέρνησης, τι πρέπει να πούμε? Τι ωραία και τι καλά που ζούμε εδώ πέρα στη χώρα μας. Τι καλά που λειτουργούν οι θεσμοί. Καλά που λειτουργεί το κράτος δικαίου. Μία απάντηση δεν έχουμε για το πρέντατο. Θα απαντήσετε. Πριν πάμε στο θέμα της ακρίβειας, αυτά είναι παρακαλώ. Πράγματα που είναι ωραία. Δεν θα πάμε, να τα βάζουμε σε θα κάνουμε αυτή την κουβέντα περαιτέρω, κύριε Γεωργιάδη. Μα τι άλλο να κάνουμε. Δεν θα κάνετε καμία ερώτηση και θα φέρει απάντηση. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι προσβάλλω τον ελληνικό λαό όταν λέω ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Και ρωτάω εσάς, τώρα καλόπιστα. Εσείς από τη δική σας εμπειρία, βλέπετε να ενδιαφέρει πολύ τον κόμμα στο θέμα?
Εγώ θα... Αλήθεια πείτε όμως. Εγώ θα σας απαντήσω, εγώ θα σας απαντήσω και θα το κλείσουμε εδώ αυτό, ότι στις δημοσκοπήσεις, στα θέματα, με το ερώτημα ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν περισσότερο, πράγματι το θέμα των υποκλοπών δεν είναι στις πρώτες επιλογές των ψηφοφόρων. Αυτό σημαίνει ότι προσβάλλεται. Αυτό που είπατε, σημαίνει ότι κάποιος θα προσβάλλει τον ελληνικό λαό. Βεβαίως και προσβάλλεται όταν λέτε ότι ζητήματα κράτους δικαίου και δημοκρατία. Κυρία Γιανακοπούλου και κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δημοκρατίας. Αυτό που είναι κορυφαία επιβολή, κυρία Γιανακοπούλου, εφόσον είναι νόμιμα, όχι. Παρακαλώ. Αυτό που είναι κορυφαία. Γιατί τότε δεν δίνετε απαντήσεις, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί δεν κρύβετε, γιατί σε σκοτίζετε, γιατί δεν πήρατε την παραμικρή απάντηση? Κυρία και κύριε, πέφτουμε πάλι στο ίδιο λάθος να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον και δεν είναι καλό για κανένα. Δεν υφίσατε κανένα ζήτημα δημοκρατίας. Ωραία. Ζήτημα δημοκρατίας είναι αυτό που είπα πριν. Η άποψή σας. Ότι ο κύριος Βαρουφάκης διέταξε την ΕΕΠ να παρακολουθεί την Τρόικα. Μπορεί να έχει νόμιμο δικαίωμα. Κύριε, αυτό είναι ζήτημα δημοκρατία. Θέλω να δούμε μία όταν κάρτα. Τηρείται ο νόμος, θέλω να δούμε μία κάρτα. Θέλω να δούμε μία κάρτα. Μάλλον δεν θα δούμε την κάρτα. Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση, την οποία θα ήθελα να μας δώσετε, παρακαλώ. Και την είπε ο κ. Παπαθανάσης και την άφησε λίγο στον αέρα. Θέλω τη διευκρίνησή σας από αυτό. Ακρίβεια. Μετά από ένα χρόνο, 1,5 πληθωριστικών πιέσεων, έχουμε λοιπόν την είδηση ότι ετοιμάζεστε για ένα πρόστιμο πολλών χιλιάδων ευρώ σε σούπερ μάρκετ για εσχροκέρδεια. Το είπε ο κ. Παπαθανάσης. Θέλω να μας πείτε τι έχει συμβεί με το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, τι έχετε εντοπίσει και γιατί, αν υπάρχει από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ εσχροκέρδεια, το εντοπίσατε τώρα μετά από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, πρώτον και κυριότερον, δεν είναι το πρώτο πρόβλημα που έχουμε βάλει σε σούπερ μάρκετ. Κάνετε λάθος. Έχουμε βάλει και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα πέρσι, 647.000. Άρα δεν είναι κάτι φοβερό αυτό που μας είπε. Με τη σειρά. 647.000 σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο και πληρώθηκε στο ακέραιο. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε βάλει αρκετά πρόστιμα σούπερ μάρκετ, τάξη των 30 και 40.000 ευρώ. Βγάζουμε δελτία τύπου. Δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα της αλυσίδας και δεν πέρασε το όριο των 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Η πληροφόρηση που έχουμε από την υπηρεσία είναι ότι πράγματι σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ τις επόμενες μέρες είναι να μπει ένα πρόστιμο πάνω τις 50.000, αρκετά πάνω τις 50.000. Άρα θα ανακοινωθεί και το όνομα της αλυσίδας νομίμως όταν βεβαιωθεί αυτό το πρόστιμο. Γιατί βρήκε η υπηρεσία σε μία σειρά προϊόντων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες να έχουν ξεπεράσει το περιθώριο του κέρδους. Στο ερώτημά σας, γιατί το βρήκαμε τώρα, γιατί τώρα έγινε. Όταν εξηγήσω με ηρεμία το πώς γίνεται το έλεγχο, θα καταλάβετε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Πόσο είχε ξεπεράσει το περιθώριο του κέρδους? Κοιτάξτε, λίγο, αλλά σε αρκετά προϊόντα. Γι' αυτό και το πρόστιμο είναι μεγάλο. Σε πολλά προϊόντα δηλαδή. Ναι, λίγο, αλλά σε αρκετούς κωδικούς. Περίπου σε 200 κωδικούς. Σε είναι... 200 κωδικούς. Μάλιστα. Ομοειδών προϊόντων. Διαφορετικά προϊόντα. Διαφορετικά προϊόντα. Λίγο στο κάθε πρόγραμμα. Αυτό προήρθε μετά από καταγγελίες. Μπορεί εξηγήσεις. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικό στην Δημαία, την υπηρεσία που έχουμε φτιάξει επί της θητείας μου, όπου έχουμε όλες τις τιμές συνδεδεμένες online από το Taxis και βλέπουμε κάθε μέρα τι πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Όταν κάποια σούπερ μάρκετ αυξήσει την τιμή του πάνω από τους άλλους, κοκκινίζει. Και αυτομάτως στέλνει mail η υπηρεσία αυτόματα, οι ηλεκτές μας στο σούπερ μάρκετ, και λέει γιατί άκουσα την τιμή και την πήγε εδώ. Και μετά ξεκινάει μια ανταλλαγή στοιχείων. Και αν δούμε ότι είναι προβληματικές απαντήσεις, πάει ο έλεγχος στις κεντρικές αποθήκες και κοιτάμε και τα αποθέματα και όλα τα υπόλοιπα. Στην πορεία του ελέγχου σε κάποια προϊόντα σε μία αλυσίδα, προέκυψε ότι οι εξηγήσεις που δίνει η αλυσίδα δεν είναι πιστευτές. Ναι, όταν μιλάτε για 200 κωδικούς βεβαίως, εδώ μιλάμε για μια μεγάλη περίπτωση. Για μια σοβαρή περίπτωση εσχροκέρδειας. Δεν μιλάμε για 4-5 προϊόντα. Το πρόστιμο θα είναι αρκετά μεγάλο. Γι' αυτό και είπα, όταν θα το βεβαιώσω, υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία πρώτα. Αυτή στη στιγμή που η εταιρεία στέλνει τις εξηγήσεις της. Όταν έρθει το πρόστιμο στο γραφείο μου και μου πει η υπηρεσία αυτό είναι το πρόστιμο που εισηγούμε στον υπουργό να βάλει, εγώ μέχρι στιγμής ό,τι μου έχουν φέρει πάντα το υπογράφω, θα εκδοθεί και το σχετικό δελτίο τύπου με την επωνυμία της επιχείρησης και τα προϊόντα τα οποία εντοπίσαμε. Δεν αργήσαμε να τα εντοπίσουμε, τα βρήκαμε αμέσως. Δεν μπορεί να ξεφύγει καμία αλυσίδα σούπερ μάρκετ από το σύστημα που έχουμε φτιάξει. Οι έλεγχοι, θέλω να ξέρει ο κόσμος, στην επιτροπή της Βουλής που κάναμε προχθές παραγωγής και εμπορίου, ήταν και από την αγορά, τα σούπερ μάρκετ κεκλειμένοι. Και τους ρώτησαν οι βουλευτές και ο κ. Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ αν γίνονται έλεγχοι. Ξέρετε, είπαν όλοι τα πρακτικά της διαδικασίας. Ουδέποτε στην καριέρα μας έχουμε δεχθεί περισσότερους ελέγχους από ό,τι επιθετίας Γεωργιάδη. Αυτό αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα που μου λέτε να είχαμε να λέγαμε. Είμαστε σε αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ να πω απλά ότι θυμάμαι, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχουμε κάνει και κουβέντα στο Δελτίο, να λέτε και να διαβεβαιώνετε ότι με τους ελέγχους που είναι σε εξέλιξη, η εσχροκέρδεια δεν υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Πώς δεν υπάρχει όταν πιάσατε. Πώς δεν υπάρχει όταν πιάσατε ολόκληρη αλυσίδα σε 200 κωδικούς. Να το εξηγήσω και αυτό καταλάβετε. Βγήκαν προχθές τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό των τροφίμων. Και στον πληθωρισμό είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στον πληθωρισμό των τροφίμων κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Εάν είχαμε γενικευμένη σωροκέρδεια στην Ελλάδα, θα είχαμε τον πληθωρισμό των άλλων συν κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, τον πληθωρισμό που εισάγεται συν την σωροκέρδεια. Εμείς έχουμε τον πληθωρισμό που εισάγεται μείον κάτι. Άρα, πού είναι η σωροκέρδεια, η γενικευμένη. Και πώς εξηγείτε ότι εμείς έχουμε κάνει μια σειρά. Δηλαδή, απλά μαθηματικά να ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση περί ληστείας που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογικούς λόγους δεν την αποδεικνύει η επιστήμη των μαθηματικών. Ωραία, να ρωτήσουμε κάτι. Έχουμε κάνει μια σειρά από ρεπορτάζ που δείχνουμε ομοειδή προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης και σε πολλά προϊόντα τα ελληνικά. Προϊόντα είναι πιο ακριβά από την Ευρώπη. Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να πω σε ένα προϊόν γιατί είμαι υπουργός. Γι' αυτό που λέτε, ναι, παρουσιάσαμε έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ναι. Κοιτάξαμε 5.000 κωδικούς, όχι 5 που θα βγάλει τηλεόραση του Άλφα Δελτίο, 5.000 κωδικούς. Ομοειδής στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Η Ελλάδα βγήκε φθηνότερη από όλες τις χώρες, πλην της Ισπανίας όταν υπολογίζει και το ΦΠΑ. Γιατί η Ισπανία έχει 0 ΦΠΑ, νομίζω 24 ή 13. Αλλά χωρίς ΦΠΑ είμαστε φθηνότεροι από όλες τις χώρες σε 5.000 προϊόντα. Καλά, άρα χωρίς ΦΠΑ. Ναι, αλλά χωρίς. Εσείς, συγγνώμη, εσείς αφαιρείτε το ΦΠΑ. Εμείς λέμε αυτό που λέμε. Μα με το ΦΠΑ είμαστε φθηνότεροι από τις 4. Από τις 5. Εντάξει, άρα το που λέτε δεν ισχύει και με τον αυξημένο ΦΠΑ. Κοιτάξτε, να μην ισχύει αποκλείται γιατί βάζουμε ρεπόρτερ και παίρνουν από το σούπερ μάρκετ. Μπορεί να πιάσει τη λόρα μου ένα προϊόν, δύο προϊόντα, τρία προϊόντα. Το σούπερ μάρκετ 8.000 κωδικού. Ερώτηση. Έξω από το καλάθι υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι φθηνότερα. Μπορεί να σημαίνει αυτό και μακάρι να σημαίνει και σε μεγάλη έκταση. Μισό λεπτό. Υποτίθεται όμω ότι στο καλάθι εγώ πάω με κλειστά μάτια να πάρω του καλαθιού τα προϊόντα γιατί θα είναι απριόρι φθηνότερα. Το καλάθι δεν είναι αναγκαστικά το φθηνότερο προϊόν. Γιατί το καλάθι έχει μέσα και μία δεύτερη παράδοση. Να έχει διαθεσιμότητα η αλυσίδα σπερμάτ για μια εβδομάδα τουλάχιστον. Άρα μπορεί μια αλυσίδα σπερμάτ να κρίνει ότι το χ προϊόν δεν έχει αποθήκες αρκετά για να το στείλει μια εβδομάδα, αλλά θα βάλει ένα άλλο προϊόν στο καλάθι. Ή μπορεί να γίνει κάτι ακόμα καλύτερο για τον καταναλωτή που γίνεται. Μια αλυσίδα βιομηχανική δεν έχει τα χειδεί με μια αλυσίδα σπερμάτ και δεν έχει μπει στο καλάθι. Χάνει μερίδιο αγορά το καλάθι που λέει πάρα πολύ αλήθεια είναι. Τι κάνει, πάει και μειώνει την τιμή στο προϊόν τη. Χωρίς να είναι στο καλάθι, δεν το έχει συμφωνεί με το σούπερ μάρκετ και μπορεί να τραβήξει πίσω την πελατεία του. Άρα, εγώ να μην πάω στο καλάθι, μισό λεπτό, να πάω να δω και τα άλλα προϊόντα. Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μην κοιτάτε τις τιμές. Ίσα-ίσα που βάλαμε και μεγάλα ταμπελάκια, τώρα βγαίνει αύριο η υπουργική μου απόφαση να με ρωτήσετε για τις συσκευασίες, να εξηγήσω πώς λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Φτάσουμε και στις συσκευασίες. Και λέμε το εξής: το καλάθι είναι σαν ένα καπάκι και πιέζει όλες τις τιμές προς τα κάτω. Τώρα πάνε πολλά προϊόντα κάτω από το καλάθι, μόνο κέρδος στον καταναλωτή. Όχι ζημία. Για να δούμε αν είχε αρχίσει το καπάκι, λοιπόν. Το καλάθι όμως τι έχει πετύχει, από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχει κάνει μείον 16% συνολική του αξία και πλέον δεν έχει καθόλου αυξήσεις. Άρα κρατάει σε ένα μεγάλο κομμάτι τιμές σταθερές. Αν πάει κάπως από κάτω. Πάμε ακόμα καλύτερα. Κύριε Ζαχαριάδη, πριν τοποθετηθείτε, θέλω να δούμε μια κάρτα παρακαλώ από τη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α, που αφορά το θέμα της ακρίβειας. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας προβληματίσει αυτή η κάρτα. Παρακαλώ να τη δούμε λοιπόν την κάρτα, αν έχετε την καλοσύνη. Το ερώτημα είναι: η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι μπορεί να χειριστεί καλύτερα το θέμα της ακρίβειας? Καμία από τις δύο λέει το 41%. ΣΥΡΙΖΑ λέει 23%. Νέα Δημοκρατία λέει το 31%, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι. Καταρχήν, πέρα από το ποιος μπορεί, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Γιατί το ένα είναι εφαρμοστέο σενάριο, το άλλο είναι ένα υποθετικό σενάριο. Λοιπόν, με τα αν και με τα θα, ξέρετε, καθένας λέει πολλά. Οπότε μπορείτε πολλά να την ξαναδούμε λόγια. Την κάρτα, σωστά παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τα μαθηματικά του κυρίου Γεωργιάδη. Ταυτόχρονα όμως και παράλληλα, έχουμε το πορτοφόλι του Θανάση, του Γιώργου, της Μαρίας, της Ελένης, που πάει κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και διαμαρτύρεται. Γιατί διαμαρτύρεται? Δεν καταλαβαίνει τα μαθηματικά του κυρίου Γεωργιάδη? Είναι άλλα μαθηματικά? Είναι παραπληροφορημένος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει και η δημοσκόπηση δεν τα πήγε τόσο καλά όσο τα πάει η Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής? Όχι. Υπάρχει μια αναντήρητη πραγματικότητα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν ξεφύγει. Γιατί έχουν ξεφύγει? Πρώτον, υπάρχει το διεθνές πρόβλημα. Προφανώς. Υπάρχουν όμως και υποκειμενικές συνθήκες στην Ελλάδα. Για πείτε. Όταν έχεις τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, τα ακριβότερα ή δεύτερα ακριβότερα, είναι λογικό όλη η αλυσίδα να πηγαίνει προς τα πάνω γιατί έχει τα ακριβότερα καύσιμα. Όταν η βενζίνη αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι 60 λεπτά φθηνότερη, 30 λεπτά φθηνότερη, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, με διακυμάνσεις, είναι λογικό να πέφτει το κόστος της κίνησης. Άρα, και το κόστος για να πηγαίνουμε και σε προτάσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της μείωσης του φόρου στα καύσιμα. Να το πούμε αυτό, να τα εξηγούμε. Το ΦΠΑ το αποδέχτηκε και ο υπουργός τη σωστή ερώτηση που του έκανε η κυρία Ιωάννου. Χώρες με
χαμηλότερο ΦΠΑ από εμάς, πηγαίνουν πολύ πολύ καλύτερα στις τιμές συγκριτικά. Και ξέρετε κάτι, εδώ πέρα δεν είναι, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα. Συγκρίνουμε αυτό με αυτό, αυτό με αυτό. Μάλιστα. Το λόγο αγοραστική δύναμη προς πληθωρισμό, ποιος το συγκρίνει? Διότι ωραία είναι να έχεις 5, 7, 9, 11% πληθωρισμό και να έχεις εισόδημα 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Και αλλιώς είναι να έχεις αυτή την πίεση με τα 500, 600, 700 ευρώ. Πώς θα βγάλει πέρα ένας συνταξιούχος? Πώς θα βγάλει πέρα ένας μισός? Σας είπα, χαμηλότερο ΦΠΑ. Μείωση ΦΠΑ, να τα λέμε για να τα καταλάβουμε. Χαμηλότερο φόρο στα καύσιμα. Στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αυτό θα φέρει τεράστια μείωση εσόδων στο κράτος. Δεν θα φέρει τεράστια μείωση εσόδων, θα φέρει τη μείωση εσόδων του 1,7 δις που μπορούν να εξοικονομηθούν αν δεν κάνουμε απευθείας αναθέσεις 9 δις. Και πάμε να κάνουμε διαγωνιστικές διαδικασίες με έκπτωση. Αν δεν δίνουν χρυσούς μισθούς στα Golden Boys στον ΕΦΚΑ που βάλανε υπαλλήλους με 4.000 ευρώ και 8.000 ευρώ 300 υπαλλήλους. Αν δεν κάνουν σπατάλη του δημοσίου χρήματος σε μία σειρά ζητήματα. Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαστε τώρα μέσα στο χιονιά, τι πάρτι κερδοσκοπίας έγινε με τις αντιολισθητικές αλυσίδες? Θέλω να είμαι δίκαιος. Σωστό είναι να έχουν όλα τα αυτοκίνητα αντιολισθητικές αλυσίδες. Σωστό είναι να προλαμβάνουμε. Αλλά πού ήταν το κράτος χθες, προχθές, αντίπροχθες, να βάλει ένα φρένο σε προϊόντα τα οποία τα βρήκαμε στο ίντερνετ τρεις μέρες πριν στα 40 ευρώ και πηγαίνοντας στο σημείο της πώλησης τα είδαμε στα 55. Όλα αυτά δείχνουν μια προχειρότητα, μια τσαπατσουλιά και μια επικοινωνιακή διαχείριση από τα πάνω, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, που το μόνο το οποίο πετυχαίνει μέχρι στιγμής είναι να κρατάει το καπάκι του ατμού σε μια κοινωνία η οποία διαμαρτύρεται. Άρα όντως έχετε δίκιο, κύριε Σρόιτερ, ότι στην προηγούμενη κάρτα υπάρχει ένα τεράστιο 42% που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το πείσει, μπορεί να το πείσει και θα το πείσει την επόμενη περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος από αυτό, ότι με το ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Το ερώτημα είναι γιατί εξακολουθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των ψηφοφόρων να εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χειριστεί καλύτερα το θέμα της ακρίβειας, κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ απολύτως ανορθολογικό. Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγάλες και δραματικές αποτυχίες του κυρίου Μητσοτάκη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ένας πολιτικός ο οποίος λιδωρούσε τα επιδόματα έχει φτάσει να κυβερνάει με κουπόνια. Mm-hmm. Κουπόνι για το ρεύμα, κουπόνι για τα καύσιμα, κουπόνι για το σούπερ μάρκετ, για την Τσικνοπέμπτη, για τη Σαρακοστή, για την Καθαρά Δευτέρα, για το Χαρταετό. Κουπόνια αλήθεια παντού. Είναι αυτό. Κυβερνάνε μόνο με κουπόνια. Αλήθεια μόνο είναι αυτό με που κουπόνια. Λέτε, η επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είχε στιγματιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, να το σημειώσω. Η επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέσα σε άλλα δημοσιονομικά πλαίσια και άλλες δημοσιονομικές συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2015 σε ένα ύψος Χ και την παρέδωσε 12% χαμηλότερα. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχουν φύγει όλα στο Θεό. Μάλιστα. Όλα. Πάντως για κάποιο λόγο και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως και του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι σχεδόν οι ίδιες και για τη μείωση του ΦΠΑ και για τη μείωση της κατανάλωσης, κάνω... δεν πείθονται οι ψηφοφόροι ότι αυτό που λέτε μπορεί τόσο εύκολα να γίνει. Διότι είναι φιλολαϊκό και θα μπορούσε να το κάνει και μια κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να ρίξει το ΦΠΑ αν μπορούσε. Ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα. Επειδή εγώ κοιτάξτε με τον κύριο Γεωργιάδη, ξέρετε γιατί μου αρέσει να την παράζει, γιατί είναι καθαρός, δεν κρύβεται. Σου λέει, εάν ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα ευνοήσουμε αυτούς που έχουν καγέν. Άρα, εντάξει, όσοι πάνε και βάζουν. Όχι, το παιδί είναι, το ξαναπεί. Ναι, αλλά το έχει πει τρεις φορές. Δεν ανταμείβουν σε αυτό. Θέλω να πω το πρόγραμμά λοιπόν, σας. Όσοι, λοιπόν, όσοι λοιπόν. Που δεν έχουμε δει και προγράμματα, λοιπόν, η αλήθεια έχουν είναι. Έχουν ένα Golf, ένα Fiat, ένα Toyota και πάνε και βάζουν ένα 70, ένα 80, ένα 85 καύσιμα και δεν έχουν καγέν. Πρέπει να αισθάνονται όπως αισθάνονται όταν βάζουν. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί ο καθένας κρίνει. Γιατί το κάνανε άλλο ή δεν το κάνανε εδώ? Ο κόσμος διαβάζει, έχει ίντερνετ, βλέπει τι γίνεται σε άλλες χώρες, μιλάει, καταλαβαίνει. Κυρία Γιαννακοπούλου. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια ειδηλιακή εικόνα, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό το λέει ο κόσμος. Κάθε μέρα βρίσκομαι, μιλάω με εκατοντάδες ανθρώπους στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, σε εργατικές ελαϊκές γειτονιές. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα γιατί έχουμε αυξήσεις στα τρόφιμα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν και το 30%.
όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, όσον αφορά το κρέας, όσον αφορά άλλα τρόφιμα. Και δυστυχώς οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, οι συντάξεις είναι καθυλωμένες. 900.000 συνταξιούχοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ αύξηση παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ιδιαίτερα στα πιο φτωχά νοικοκυριά, όλες αυτές οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια πλήττει και παίρνει έως και το 40% του εισοδήματός τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Και όλα τα μέτρα, ακόμα και αν θεωρούσαμε ότι ήταν ημίμετρα, ότι ήταν αναποτελεσματικά, ότι δεν απαντούσαν στη ρίζα του προβλήματος, τα υπερψηφίσαμε, γιατί θεωρούμε ότι και ένα ευρώ να δοθεί σε μια οικογένεια, να δοθεί σε ένα νοικοκυριό, είναι σημαντικό. Όμως, το μεγάλο ερώτημα που λέμε και από την πρώτη στιγμή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, είναι γιατί δεν παίρνετε πιο σοβαρά ριζικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των έμεσων φόρων, η μείωση του ΦΠΑ, όπως σε άλλες χώρες. Έχουμε έναν από τους πιο υψηλούς ΦΠΑ. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί έχουν μιλήσει τόση ώρα. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Από το 13 στο 6%, τουλάχιστον για το χρόνο της κρίσης, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ πιο κάτω και από το 6% ο ΦΠΑ. Γιατί λοιπόν δεν κάνει αυτό η κυβέρνηση? Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάτι που μπορεί να το δει άμεσα στην τσέπη του καταναλωτής? Και είπατε κάτι πιο πριν, κύριε Σρόιτερ. Είπατε ότι λέει η κυβέρνηση ότι θα χαθούν έσοδα. Αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι μία οικονομική θεωρία. Η άλλη οικονομική θεωρία λέει ότι με τη μείωση των έμεσων φόρων αυξάνεται η κατανάλωση, άρα τα έσοδα αυξάνονται αντιστοίχως. Είναι λοιπόν ζητήματα, μην γελάτε καθόλου. Είναι αντίστοιχη οικονομική θεωρία. Τώρα, το τι βολεύει την κυβέρνηση είναι κάτι άλλο. Ένα ακόμα πολύ σοβαρό. Γιατί δεν θα τρελαθούμε τελείως σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να βγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη, ως αρμόδιος υπουργός και να λέτε ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα όταν, καταρχάς, είναι κάτι διάχυτο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο οι διαρκείς ανατιμήσεις, μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο γίνονταν από τη μία εβδομάδα στην άλλη? Τα βασικά είδη ανάγκης από τη μία εβδομάδα στην άλλη έπαιρναν και παίρνουν και συνεχίζουν να παίρνουν φωτιά. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σκροκέρδια. Λοιπόν. Και το μεγάλο θέμα με τους ελέγχους, μας λένε ότι κάνετε ελέγχους. Πού είναι τα αποτελέσματα λοιπόν? Πείτε μας πόσα πρόστιμα έχετε βάλει. Είπατε, βάλατε πιο πριν, εν τη ρήμη του λόγου, λέτε, μα βάλαμε ένα πρόστιμο και πέρσι. Και βάζετε και φέτος. Πόσα πρόστιμα λοιπόν έχετε κάνει? Λοιπόν, υπάρχει ένας αριθμός, θα το πείτε. Πείτε μας λοιπόν και ενημερώστε μας. Λοιπόν, γιατί εδώ πριν πέρα απαντήσετε, είναι πολύ σοβαρά κύριε θέματα. Γεωργιάδη, και ένα ακόμα θέμα. Να ρωτήσετε και εσένα, να απαντήσετε και σε ακόμη ένα μεγάλο θέμα. Όταν είχατε πάει πριν από κάποιους μήνες στα δηληστήρια, είχατε πει ότι είχατε πάει για να κάνετε ελέγχους. Πού είναι λοιπόν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο τον οποίο κάνατε στα δηληστήρια, κύριε Γεωργιάδη? Έχει κρατήσει. Γιατί, και να κλείσω με αυτό. Ναι. Συγγνώμη, με να κλείσω με αυτό. Πολύ, γιατί εδώ πέρα στην κρίση δεν μπορεί άλλο να την σηκώνουν και να την πληρώνει αποκλειστικά και μόνο ο ελληνικός λαός. Και να υπάρχουν τομείς της οικονομίας, όπως είναι τα δηληστήρια, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι πάροχοι ενέργειας, όπως είναι οι τράπεζες, οι οποίοι να βγάζουν υπερκέρδη, εσείς να τους χαϊδεύετε και να πληρώνει το μάρμαρο αποκλειστικά και μόνο ο ελληνικός λαός. Το κλείσαμε. Έχετε μισό λεπτό, έχετε σημειώσει πάρα πολλά εδώ πέρα. Έχετε κρατήσει σημειώσεις σας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κύριος Ζαχαριάδης και η κυρία Γιαννακοπούλου σας κάνουν αντιπολίτευση και τα λένε αυτά ίσως και από τη σκοπιά της αντιπολίτευσης. Εγώ να προσθέσω ότι τα ίδια λένε και θεσμικά οι καταναλωτές, κύριε Γεωργιάδη. Άκουσα τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να λέει τι μας λέει το Υπουργείο, η εσχροκέρδεια ζει και βασιλεύει στην αγορά. Μπορούμε να τον έχουμε κι άλλους μετά τον break, να το ακούσουμε. Και πάει σε μποϊκοτά στα σούπερ μάρκετ. Και άκουσα εσάς να λέτε, ότι αν πάει σε μποϊκοτά, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, θα θυμώσουν τα σούπερ μάρκετ. Δεν είπα καθόλου αυτό. Θα μας τα εξηγήσετε. Πάμε σε ένα break. Λοιπόν, ακούσαμε την κριτική της αντιπολίτευσης στο θέμα της ακρίβειας. Το θέμα είναι να ακούσουμε και τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές ή τουλάχιστον τα θεσμικά τους όργανα. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον κύριο Λεχουρίτη, που είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ρόιτερ. Λοιπόν, ο Υπουργός λέει ότι στο κομμάτι της ακρίβειας δίνεται μία μάχη, η εσχροκέρδεια έχει παταχθεί ή πατάσεται όπου εμφανίζεται, ότι δεν έχουμε εσχροκέρδεια και ότι οι τιμές μας αναλογικά και σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες είναι μια χαρά. Εσείς ακούμε και μποϊκοτάζ προϊόντων και αλυσίδων ετοιμάζετε. Ποια είναι η δική σας θέση? Κύριε Ρόιτερ, η άποψη των καταναλωτών είναι ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει εσχροκέρδεια και αυτό το βιώνουν καθημερινά όταν πηγαίνουν να αγοράσουν προϊόντα, που τα βλέπουν να ανεβαίνουν 10 λεπτά, 20 λεπτά, ούτω καθεξής. Άρα, το Υπουργείο το να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια ή δεν υπάρχει ακρίβεια, να λέει ο Υπουργός. Από την άλλη, ο αναπληρωτής Υπουργός να λέει ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει ακρίβεια. Τελικά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς θεωρούμε, και βεβαίως αυτό δεν είναι μορφή
κατά του Υπουργού. Εμείς οφείλουμε ως ΙΝΚΑ να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών καταναλωτών. Πώς θα τα προασπίσετε, κύριε Λεχωρίτη, τι είναι το μποϊκοτάζ το ακόμα, πείτε, ακόμα και με αυτή την κίνηση που κάναμε, κύριε Ρόιτερ, δηλαδή, είναι μια κίνηση όχι εντυπωσιασμού, αλλά ουσιαστική. Γιατί? Διότι το μποϊκοτάζ δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο της αγοράς, όπου οι καταναλωτές, όταν βλέπουν πως ακριβένουν τα προϊόντα, η έσκατη λύση τους είναι να κάνουν μποϊκοτάζ. Αυτό ναι, εσείς κάνουμε και εμείς. Κάνετε μποϊκοτάζ ακριβώς, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει όλος ο κόσμος. Ποια είναι η πρότασή σας? Είναι υποχρεωμένος. Εμείς λοιπόν κάνουμε μποϊκοτάζ και εξαγγείλαμε με δελτίο τύπου ότι αν δεν πέσουν οι τιμές μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, ναι, θα ξεκινήσουμε μποϊκοτάζ στα πρώτα προϊόντα που είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γάλατα, γιαούρτια, γιατί έχουν πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα δεν είναι, θεωρώ, ότι τόσο πολύ τραγικό για μια εβδομάδα να μην καταναλώσουμε αυτά τα προϊόντα. Βεβαίως δεν απευθυνόμαστε στις ευπαθείς ομάδες που έχουν απαραίτητο το γάλα ή έχουν απαραίτητο το γιαούρτι. Όμως το να μην φας φέτα, το να μην φας σκληρά τυριά, δεν θα χαλάσει ο κόσμος. Ίσα ίσα θα είναι ένα πρώτο μήνυμα στην αγορά. Ωραία, εσείς, ότι υπάρχει εσείς την καταγγελία σας περί εσχροκέρδειας την στοιχειοθετείτε με κάποιο τρόπο? Γιατί μπορείτε να λέτε ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, αλλά αυτό πώς προκύπτει, πώς μπορείτε να το αποδείξετε? Ναι. Θα σας πω. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και τα γνωρίζει το Υπουργείο, ότι δεν μπορεί ένα προϊόν να έχει πέρσι το Γενάρη 8,5 ευρώ όπως είχε η φέτα και φέτος να έχει 13,5 ευρώ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορεί γάλατα που είναι σε κουτιά να έχουν η εξάδα 4,80 πέρσι και φέτος να έχουν 8,40. Δηλαδή 80 λεπτά το ένα, τώρα 1,40 το ένα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Και άλλα προϊόντα όπως είναι αλατικά 12,5 ευρώ, 17,91 σήμερα. Λοιπόν, αυτά... Κάντε μια τελεία παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, σε αυτό που λέει ο πρόεδρος των καταναλωτών. Στα υπόλοιπα θα απαντήσετε στην πορεία. Να εξηγήσω λίγο με τη σειρά. Ναι. Μήπως μπορούμε και συνοηθούμε. Ο κύριος πρόεδρος λέει δεν μπορεί να έχει πέρσι φέτα 8 και σήμερα 12. Μπορεί είναι η απάντηση. Αν δείτε την αύξηση της τιμής του γάλακτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δυστυχώς μπορεί. Δεύτερον, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια ποτέ. Αντιθέτως, σε όλες τις εντεύξεις και στη Βουλή είπα υπάρχει ακρίβεια. Ούτε είπα δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Άλλον, αν δεν υπήρχε, δεν θα βάζα πρόστιμα. Είπα δεν υπάρχει γενικευμένη εσχροκέρδεια. Δηλαδή, η ακρίβεια δεν είναι προϊόν της εσχροκέρδειας κατά κανόνα. Είναι προϊόν του εισαγόμενου πληθωρισμού. Και μάλιστα, θα το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που το βρήκα εδώ. Ο ΙΝΚΑ έβγαλε δελτίο τύπου τις 13 Ιανουαρίου του 2023 για να ψέξει εμένα με τίτλο «Αυτός δεν ξέρει πως βγαίνει ο πληθωρισμός για μένα». Και καταλήγει το δελτίο και λέει «Είναι δυνατόν να λέει ότι έχουμε ένα από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς χώρες της Ευρώπης και να λέει ότι έχουμε πληθωρισμό 7,5% όταν έχουμε τις ψηλότερες τιμές των προϊόντων στα τρόφιμα με 15,7%» Είναι το δελτίο τύπου του ΙΝΚΑ. Διαβάζω λοιπόν από τα στοιχεία της Eurostat τα προχθεσινά για να τα ακούσει ο κ. Πρόεδρος και να καταλάβει. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έβγαλε η Eurostat για τον πληθωρισμό των τροφίμων, κύριε Πρόεδρε, στις χώρες της Ευρώπης το Δεκέμβριο του 2022, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, και απαντώ και στον κύριο Ρόιτερ και στον κύριο Ζαχαριάδη για το θέμα των μισθών. Για να δούμε ποιες χώρες είναι. Ουγγαρία 49,6 πρώτη. Λιθουανία 33,5. Εστονία 30,8. Λετωνία 29,4. Σλοβακία 29. Τσεχία 27,2, Βουλγαρία 27, Ρουμανία 23, Πολωνία 21,2. Προσέξτε, όλες αυτές οι χώρες έχουν μισθούς από τους δικούς μας. Και πάμε τώρα η Ελλάδα μας, που τη βρίζουμε όλη την ημέρα, 15,6. Ξαναλέω, Ουγγαρία 50%, Ελλάδα 15. Να πω για την αυτό. Ναι, είναι ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων, ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων από χρόνο σε χρόνο. Προσέξτε. Κύριε Υπουργέ, να το ολοκληρώσω λίγο. Αναπροϊόν διαφοροποίηση. Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε,
ότι όποιος... Κύριε Υπουργέ, να, εγώ να καταλαβαίνω τι λέτε, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε έναν διάλογο... Ναι, ευχαρίστω. Εντάξει, πολιτισμένο κάτι. Διάλογο. Πολιτισμένο. Πώς πάλι, είναι δυνατόν να φεύγει ένα προϊόν... Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στη Λιθουανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και στα υπόλοιπα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η χώρα μου. Παράλληλα, πώς είναι δυνατόν να φεύγει η ελιά Αγρινίου 50 λεπτά από το χωράφι και να καταλήγει στο ράφι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα. Και 18 ευρώ. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Όχι, άλλη αυτή κουβέντα. Είναι κουβέντα όμως γιατί είναι άλλη κουβέντα. Μία-μία είναι άλλη κουβέντα. Όχι, δεν λέω να μην την κάνουμε. Λέω είναι άλλη κουβέντα. Ξαναλέω λοιπόν. Αφήστε να το καταλάβετε λίγο. Αυτό που σα έβαλε να βγάλε το δελτίο τύπου με τίτλο εναντίον μου δεν ξέρει αυτό δεν καμένα. Και σα έβαλε να γράψει αυτά τα πράγματα. Και γράφω ότι θα ήταν παγκόσμια πρωτιά. Να έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό στα τρόφιμα από το γενικό πληθωρισμό. Όταν σε όλη την Ευρώπη ο κανόνας είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος του πληθωρισμού. Γίνεται αυτός που σας καταλαβαίνετε, τι είπατε. Κύριε Υπουργέ, βγάλει ο ΙΝΚΑ ένα δελτίο τύπου σας λέω. Τον έβαλε κάποιος. Αυτό το δελτίο τύπου το έχει γράψει άνθρωπος που ξέρει από οικονομικά. Θα το αφαιρέσω το πτυχίο. Καταλαβαίνετε τι γράφει. Γράφει το δελτίο τύπου του ΙΝΚΑ ότι εγώ δεν ξέρω πώς βγαίνει ο πληθωρισμός. Γιατί κύριε θα ήταν λίγο παγκόσμια πρωτιά να έχουμε διπλάσιο πληθυσμό στα τρόφιμα από το γενικό. Ενώ είναι ο κανόνας. Ωραία, κύριε. Ένα λεπτό, μην το τραβήξω. Εγώ θέλω και για τον Μποϊκοτάζ να μου δώσετε μια απάντηση. Θέλω να καταλάβει ο κύριος πρόεδρος του ΙΝΚΑ ότι εγώ δεν αντιδικώ με τους ενός των καταναλωτών. Στην ίδια βάρκα είμαστε. Εσείς έχετε αποφασίσει να υβρίζετε το καλάθι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ενώ το καλάθι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια στην Ευρώπη. Ωραία. Να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Γαλλία ήδη το έχει αντιγράψει. Σας λέω για να ξέρετε και άλλη μεγάλη βόρεια χώρα έχει έρθει να το αντιγράψει. Έχουν αρχίσει τα πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να ερευνούν πώς το καταφέραμε. Και εσείς κάθε μέρα το βρίζετε. Γιατί βρίζετε το καλάθι, κύριε. Έχετε την άποψή σας για το καλάθι του νοικοκυριού. Σεβαστό. Πρέπει, έχουμε το δικαίωμα και εμείς να έχουμε τη δική μας άποψη. Ερώτηση δεν θα μας επιβάλλετε τη δική σας άποψη. Η ερώτηση είναι ευθεία. Δεν θα μας επιβάλλετε. Λέτε για τον Γάλα. 8 στους 10 δεν αποδέχονται το καλάθι του νοικοκυριού. Τι να κάνουμε τώρα. Μιλάω το Λεχουρίδη τώρα για τον Ίσα. Κύριε, όχι κύριε Υπουργέ, κάνετε λάθος. Αφήστε το Λεχουρίδη στην άκρη. Ο Λεχουρίδης εκφράζει τους καταναλωτές. Δεν εκφράζει το άτομο του. Ακούστε με λίγο. Λέτε θέλετε να κάνετε ποκοτά στα γαλα. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Γκο, θέλετε και εσείς να ακούσετε τους καταναλωτές. Θέλετε, δηλαδή, λέτε, να το ακούσετε και εσείς αυτό. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, να πω κάτι για τιμή. Εντάξει, θα πείτε, κύριε Γεωργιάδη, όλοι είμαστε στο λοιπόν, πάνελ. Κύριε Λεχουρίτη, λέτε θέλετε να κάνετε μποϊκοτάζ και τα βάλα από το κομικά. Ερώτηση. Τι σας ενοχλεί ότι μέσα στο καλάθι μπορείς να αγοράσεις γάλα με βγάλ, επώνυμο, από την αρχή του καλαθιού 1-19, μέχρι σήμερα 14η εβδομάδα χωρίς να έχει αυξηθεί το ένα λεπτό ή μπορεί να βρεις γάλα private label 1-9. Αυτό γιατί ενοχλεί το Λεχουρίτη που άμα εξηγήσετε. Ωραία, ναι. Να σας απαντήσω. Να απαντήσει για σύντομη απάντηση και να το κλείσω. Ναι. Ότι μέσα στο καλάθι κύριε Υπουργέ υπήρχαν προϊόντα με 1,64 βγήκαν και μπήκαν με 2,16. Και ποιος είπε μέσα στο καλάθι. Να απαντήσει κύριε Γεωργιάδη. Να απαντήσει παρακαλώ. Θα μιλήσω και εγώ κύριε Γεωργιάδη. Ωραία, δώστε την απάντηση κύριε Λεχουρίτη. Παρακαλώ. Εμένα με ενοχλεί ότι το καλάθι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της αγοράς. Μάλιστα. Φέρατε κάποια προϊόντα που είναι επιλογή το σούπερ μάρκετ και όχι επιλογή δική σας. Τώρα, αν μια εταιρεία θέλει να βάλει μέσα στο καλάθι προϊόντα τα οποία είναι το ψωμί του τόστ στο 2,61 θα το κρίνει ο κόσμος. Εάν ένα γάλα έχει 1,19 ή 1,9 ή η ζάχαρη έχει 1,15, 1,25 πάλι ο κόσμος θα το κρίνει. Παράλληλα, υπάρχει και γάλα το οποίο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Σωστά, αυτή τη διαφορά είναι του 2 ευρώ. Γάλα αυτό που λέτε. Παρακαλώ για να κλείσει. Είπατε. Είναι βιολογικό γάλα αυτό που λέτε. Λοιπόν, υπάρχει και μη βιολογικό κύριε Λεχουρίδη. Παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη. Παρακαλώ, παρακαλώ για να προχωράμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Από εκεί και πέρα εμείς. Ωραία, κύριε Λεχουρίδη, θέλω παρακαλώ να μου επαναλάβετε. Παρακαλώ να μου επαναλάβετε την ημερομηνία στην οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε αυτό το μποϊκοτάζ στα προϊόντα στην περίπτωση που δεν έχουμε αλλαγή. Κύριε Ζρόιτερ, θα ήθελα σε ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στην ακρίβεια το Υπουργείο και τον Υπουργό Σύμμαχο σε αυτήν την προσπάθεια του μποϊκοτάζ που κάνουν οι καταναλωτές. Πότε δεν ξεκινάει το κάνει αυτή ο Λεχουρίτης. Ξεκινάει από τις 13 Φεβρουαρίου και τελειώνει 20 η πρώτη εβδομάδα εναντίον των προϊόντων
γαλακτοκομικών, τυροκομικών, γιαούρτι λοιπόν, και όλων των συναφών. Αυτή είναι η πρότασή σας, κύριε Χουρίτη. Είναι ξένα. Ωραία. Απόλυτα λοιπόν, κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και παράλληλα, δεν έχω απάντηση. Τελειώνουμε εκεί. Δεν τελειώνουμε στα μποϊκοτάζ αυτό. Ναι. Θα δούμε στη συνέχεια τι άλλα μποϊκοτάζ θα έχουμε. Μάλιστα. Στα όρια. Μισό λεπτό, παρακαλώ, για να κλείσω τη σύνδεση. Ωραία. Κύριε Χουρίτη, το καταγράψαμε. Και στην πορεία θα πάτε και σε άλλα προϊόντα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, καλά. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, ναι, μια σύντομη πολύ απάντηση. Ναι. Γιατί έχετε θέμα να πιεστούν τα σούπερ μάρκετ και από τους ίδιους καταναλωτές με να μποϊκοτάζουν σε κάποια προϊόντα? Ναι, σας έχω ακούσει να λέτε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα και μην μου φέρετε εμένα ευθύνες αν έχουμε και άλλες αυξήσεις. Πρώτον, είπα δύο πράγματα στη Βουλή και κακώς βγάλω τον κύριο Λεχουρίδη, θα το πει και κατά πρόσωπο. Στη Βουλή δεν μου απάντησε τελικά το που είπα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι εγώ θα μετράω αναγκαστικά, όπως μετράμε ούτως ή άλλως, ποια θα είναι η επίπτωση του μποϊκοτάζ. Ναι. Εάν με το μποϊκοτάζ πετύχει, δηλαδή ο κόσμος κάνει μποϊκοτάζ, ναι, πιθανόν και να αποεστούν οι αλυσίδες, οπότε καλοδεχούμενα. Μάλιστα. Εάν όμως το μποϊκοτάζ δεν πετύχει, και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, βλέπω όλες τις καταναλωτικές οργανώσεις, εγώ δεν βλέπω δυστυχώς, τονίζω, δυστυχώς οργανωμένο και ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Απόδειξε ότι να έχουμε μία μεγάλη καταναλωτική οργάνωση που είναι μια τριανταριά. Που η μία θέλουν να είναι 30 πρόεδροι. Με 30 πρόεδρους δεν κάνει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων λοιπόν, σε πάρα πολλά. Άρα λοιπόν πράγματα, υπάρχει ο φόβος, εάν κάνουν μποϊκοτάζ και τελικά κανένας δεν ακολουθήσει, αυτό να αποθρασύνει τα σούπερ μάρκετ, αντί να τα φοβήσει. Αυτό το είπα του κ. Λεχουρίδη. Σημειώστε παρακαλώ στο χαρτί σας. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ ως υπουργός θα ήταν παράνομο να καλέσω μποϊκοτάζ. Μάλιστα. Απαγορεύεται. Σημειώστε παρακαλώ στο χαρτί σας και το ερώτημα της Λώρας, το ερώτημα που απαντήσετε στην πορεία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη και στην κυρία Γιανακοπούλου και θα απαντήσετε συνολικά. Έχω πολλά να είναι σημαντικό το ερώτημα, ναι, και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που αφορά τους πέντες. Έχουμε τέταρτο μήνα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Την όποια αποκλιμάκωση. Όχι όποια, μεγάλη. Μεγάλη. Και έχουμε ταυτόχρονα ακόμα ανατιμήσεις σε τιμές. Δηλαδή, Φωστά. Μαθαίνουμε ότι θα έχουμε και άλλη ανατίμηση. Μην βάλω και την κυρία Λαγκάρντ μέσα. Και ενεργειακή αποκλιμάκωση, μην το ξεχνάς. Και έχουμε ενεργειακή. Δηλαδή, το κόστος ενέργειας ουσιαστικά είναι περίπου σε επίπεδα προπολέμου. Το φυσικό αέριο. Το ερώτημα είναι, πότε εμείς θα δούμε αποκλιμάκωση στο ράφι? Από τώρα μετά. Όχι, το σημειώνετε, κύριε Ζαχαριάδη. Λοιπόν. Ξεκινώ από το τελευταίο. Είναι λογικό όταν έχεις τέτοιον εκρηκτικό πληθωρισμό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα σημείο και πέρα να έχεις αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τι σημαίνει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού? Μικρότερος ρυθμός αύξησης σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, Σωστό. Εάν κάτι πέρσι έκανε 100 και τώρα κάνει 110... και έχει μια αποκλιμάκωση, θα πάει στο 117. Λοιπόν, όταν ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία, έπαιρνε 100 και παίρνει 101, έχουμε πραγματική μείωση των εισοδημάτων. Ναι. Άρα αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, διάβασε κάποιες χώρες με πολύ ψηφιακό. Ακούστε τώρα, επειδή είναι, ο κύριος Γεωργιάδης είναι και έξυπνος άνθρωπος, αλλά και πονηρός. Εδώ πέρα κάνει μια πονηριά. Τι λέει? Λέει, συγκρίνω το Δεκέμβρη του 2021 με το 2022. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Εμείς το Δεκέμβρη του 2021 είχαμε, για τους λόγους που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα της εκπομπής, πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από αυτές τις χώρες που συγκριτικά έρχονται τώρα και το καλύπτουν. Δεν άρα λοιπόν, πήγαινε στον αποπληθωρισμένο δείκτη να δείτε. Άρα λοιπόν, αφήστε με να κάνω το λάθος μου, θα τα πείτε εσείς σωστά που τα βλέπει και ο κόσμος και τα επικροτεί. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα τέχνασμα, διότι ήδη το Δεκέμβρη του 2021 ήμασταν σε ένα ψηλό σκαλοπάτι, άρα τώρα βρισκόμαστε ακόμα ψηλότερα, αλλά μετράει με βάση το ψηλό σκαλοπάτι του 2021 και όχι με το χαμηλό του 2020. Λέει ο κύριος Λεχουρίτης, και εδώ, δηλαδή εδώ νομίζω ότι είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Είναι ένα προϊόν στο καλάθι νοικοκυριού, κάνει ένα 60, βγαίνει, πάει στο 2,16. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, απαγορεύεται. Όχι, δεν απαγορεύεται. Γιατί του είπε κανένας ότι απαγορεύεται? Και ξαναμπαίνει ακριβότερο. Ναι, ναι. Του είπε κανένας ότι απαγορεύεται. Απλά του λέει και του αποδεικνύει ο κύριος Λεχουρίτης ότι ο μηχανισμός του δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα. Το δεύτερον τώρα. Αν δούλευε τόσο καλά αυτό το διαφημισμένο, πολυδιαφημισμένο καλάθι του νοικοκυριού του κύριου Γεωργιάδη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στον πληθωρισμό να βάλει εξτρά το κουπόνι τροφής γνωστό και ως food pass, το οποίο θα εφαρμοστεί μέσα στον επόμενο μήνα και ήδη με τις αυξήσεις που έχουμε από τις 15 Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, η όποια δυναμική του έχει εξασθενιστεί, γιατί με βάση τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού των Επενδύσεων υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις από το Food Pass. Κύριε Ζαχαριάδη. Τελείωσα.
Γιαννακοπούλου. Κοιτάξτε, για το θέμα του καλαθιού του νοικοκυριού που είναι το πιο. Νομίζω είναι ο πυρήνας της κουβέντας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Λεχουρίτης έχει απόλυτο δίκιο και συνυπογράφω ό,τι ακριβώς λέει. Ως νοικοκυρά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και έχω άποψη και για τα γαλακτοκομικά. Και όσοι έχουμε παιδιά μικρά, τι θα κάνουμε, πείτε μου. Τι κάνει όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος πρέπει να παίρνει γάλα, το οποίο κάθε εβδομάδα κάνει ρυθμίσεις. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Mm. Το είπα και πιο πριν, το ξαναλέω και θα συνεχίσουμε να το λέμε, μήπως και το καταλάβει ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Το καλάθι της νοικοκυράς δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αποτελεί ανάσχεση στο κύμα της ακρίβειας. Και όχι μόνο αυτό. Κάνουν και την εξής πονηριά τώρα στα σούπερ μάρκετ. Μειώνουν τις ποσότητες στο βούτυρο. Αποκλείεται να μην σας το έχουν πει αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Στα παντού. Μειώνουν διαρκώς τις ποσότητες και αυξάνουν τις τιμές. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα τι θα γίνει. Με αυτό τι πρόκειται να κάνετε. Επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Μειώστε το ΦΠΑ. Μειώστε το ΦΠΑ τώρα. Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι με τα ημίμετρα τα οποία παίρνετε. Και μη μας πείτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. 60 δις είχατε και δώσατε μέσα στα τελευταία χρόνια της κρίσης. Άρα πείτε μας και τοποθετηθείτε. Για ποιο λόγο δεν το κάνετε. Παρακαλώ, σύντομα απαντήσεις. Πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα. Καταρχάς να πούμε το τελευταίο που το είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Είπε και ο Ζαχαριάδης κάτι πολύ ωραίο. Μετά αν και μετά θα λέει κτλ. Αυτό είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε να μιλήσει τώρα για μείωση στο φόρο στα καύσιμα και μείωση στο φόρο προστέμενης αξίας, ενώ η κυβέρνηση αύξησε και το φόρο προστέμενης αξίας και το φόρο στα καύσιμα. Άρα για τον εαυτό του το είπε αυτό. Τώρα ως αντιπολίτες μπορεί να πώς το θέλουν. Ως κυβέρνηση δεν κάνουν το θέμα. Πάμε όμως να το πω λίγο και επί της ουσίας. Το γραφείο προπολογισμού της Βουλής, στο οποίο προέρχεται ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, άξιος όμως οικονομολόγος, ο κ. Κουντεντάκης, τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει. Έχει κάνει ολόκληρη ανάλυση, φαντάζομαι ότι έχουν διαβάσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πρέπει να γίνει μείωση του ΦΠΑ. Γιατί δεν πρέπει να γίνει οριζόντια μέσα στα καύσιμα. Και εξηγεί ο κ. Κουντεντάκης πολύ αναλυτικά ότι τα οριζόντια μέτρα μείωση των φόρων θα ευνοήσουν μόνο τους πλούσιους και όχι τους οικονομικά ασθενέστερους. Τώρα, αν ο κ. Κουντεντάκης δεν ξέρει οικονομικά και είναι όργανο του Μητσοτάκη, εντάξει. Αλλά όπως καταλαβαίνει από οικονομία. Ο ΦΠΑ ποιο πλήττει, τους φτωχούς ή τους πλούσιους. Γιατί είναι αναστροφή. Οι έμεσοι φόροι πλήττουν όλους τους ανθρώπους. Και πάντα περισσότερο τους φτωχότερους. Συμφωνούμε. Όμως η κυβέρνηση έχει επιλέξει λοιπόν και τι κάνει. Πάει και παίρνει όποτε χρειάζεται χρήματα από τους υπερβάλλοντες φόρους λόγω αυξημένων φόρων και τους μοιράζει με τα επιδόματα που κοροϊδεύεται, fuel pass, market pass κλπ. Και εσείς τα κοροϊδεύετε. Πού είναι τα υπερκέρδη, οι φορολογίες στα υπερκέρδη λοιπόν. Κύριε Γκουμπούλ, παρακαλώ. Απλά να σημειώσω ότι και εσείς τα κοροϊδεύετε τα υπερκέρδη. Δεν είναι ό,τι σας βολεύει. Αν πάω να πω το επιχείρημα να εκόβεται. Κυβερνάτε με κουπόνια. Ξαναλέω λοιπόν. Και πού είναι οι φορολόγοι των υπερκερδών για να πάνε να γίνει. Το market pass είναι μια κατεξοχήν απόδειξη της αναδιανομής κερδών. Είπε και η Γιαννακοπούλου. Τι έγινε με τον έλεγχο που κάνει στα δηληστήρια. Απαντώ λοιπόν και ευχαριστώ μου την ευκαιρία. Από τον έλεγχο που ξεκίνησε στα δηληστήρια γεννήθηκε το Market Pass. Γιατί? Γιατί η διάταξη την ισοκέρδεια που έχουμε δίνει πρόστιμο το ανώτατο που θα βάλουμε 1 εκατομμύριο. Να μας παρουσιάσετε στα στοιχεία, δηληστήρια λοιπόν. Δεν μπορεί να πάει να βάλει 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Είναι αστείο. Και τα δηληστήρια, επειδή ακολουθούν ένα διεθνή δίκτυο καυσίμων που αφορά όλα τα δηληστήρια της Μεσογείου και τα προϊόντα τους εξάγονται, δεν μπορούν να κάνουν δικιά τους διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Άρα, η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε εφαρμογή. Τι κάναμε λοιπόν, αντί να πάμε να βάλουμε 1 εκατομμύριο πρόστιμο στο ένα και 1 εκατομμύριο πρόστιμο στο άλλο για ισοκέρδια, που θα περίμενε η κυρία Γιαννακοπούλου, πήγαμε και πήραμε 680 εκατομμύρια από τα 2 το εξάμηνο, δηλαδή 1,4 δις το χρόνο. Και τα δίνουμε με το market pass στους πολίτες μας. Αυτό δεν είναι αναδιανομή, κατά την κυρία Γιαννακοπούλου. Τι είναι. Μπορεί να το αναδιανομή είναι. Αυτό, ναι. Κλασική αναδιανομή υπερκερδών. Το ίδιο κάναμε και σε εταιρείες ενέργειας. Πάμε τώρα. Θα έρθω. Δεν αφήνω τίποτα εγώ. Θα έρθω. Επαναλαμβάνω για να μην γίνει παρεξήγηση. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώς υπάρχει ακρίβεια. Ακρίβεια υπάρχει σε όλο τον πλανήτη και δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη. Λέει ο κ. Λεχουρίτης. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν σε άλλες χώρες, με ενδιαφέρει τι κάνουν σε εμάς. Σωστό, αλλά λίγο λαϊκίστικο. Υπό την εξής έννοια. Όλα τα αγαθά που έχουμε στα σούπερ μάρκετ, όλα είναι εισαγόμενα. Όλα. Καταχωρίως παραγόμενα. Έχουν εισαγόμενα λιπάματα, εισαγόμενα καύσιμα, εισαγόμενα άλλα πράγματα σύλλες. Άρα. Λέει, το χωράφι είναι, να είναι 0,50 και το να πάει... Το έχω αφήσει τελευταίο. Ωραία. Δεν το αφήνω. Μην ανησυχείς. Ξαναλέω λοιπόν. Είναι αδύνατο να πιστέψει κάποιος ότι υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να υπάρχει γύρω παγκόσμιο πληθωρισμός.
να εισάγεις τα πάντα ακριβότερα και εσύ να μην έχεις πληθωρισμό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πηγαίνεις αναλογικά καλύτερα από τους άλλους. Και εμείς πηγαίνουμε πια αναλογικά καλύτερα από όλους τους άλλους. Άρα τα μέτρα μας αποδίδουν. Είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι κάνω λογιστικό τρίκ λόγω του Δεκεμβρίου του 2021. Δεν τα θυμάται καλά. Η Ελλάδα το 2021 είχε το χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. 1%. 1%. Οι χώροι που διάβασα προηγουμένως είχαν 3%. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει. Και φυσικά η διαφορά μεταξύ του 50% στην Ουγγαρία και 15% στην Ελλάδα δεν είναι λογιστικό. Ωραία. Είναι πραγματικό. Τώρα, επειδή οι χώροι που σας ανέφερα είναι χώροι με τους ίδιους μισθούς και στην Ελλάδα, αυτό απαντά και στο θέμα λόγου εισοδήματος και διαθέσιμου εισοδήματος κτλ. Πάμε τώρα. Πότε θα έχουμε ένα αποκλιμάκωση τιμών. Το μήνα Ιανουάριο του 2022, του 2023, το είχε υπό το σέλντιο η Καθημερινή και μπράβο τους, είχαμε τις πρώτες μετά από τον πόλεμο μειώσεις τιμών σε πολλά προϊόντα. Περίπου 420 κωδικοί μειώθηκαν. Ναι. Καταλαβαίνω ότι για τα κανάλια είναι πιο τραβηκτική η αύξηση. Και ναι, ναι, αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν πολύ κωδικοί. Άλλο σας είπα. Ενώ όλο το, από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 είχαμε μόνο αυξήσεις. Σωστό. Τον Ιανουάριο του 2023 είχαμε για πρώτη φορά 400 μειώσεις. Συνολικά μειώσεις. Η ξεκινάνε από τα ζυμαρικά. Η εκτίμηση είναι ότι οι μειώσεις θα συνεχιστούν τον Φεβρουάριο και με μεγαλύτερη ένταση τον Μάρτιο, εφόσον η τιμή της ενέργειας παραμείνει εδώ που είναι σήμερα. Επιπλέον, ένα λεπτό να μην το ξεχάσω. Καλά, όλα θα έχετε απευθείας αναδείξει και λοιπά, δεν είναι ανάξια λόγου, δεν χρειάζεται να συζητάμε. Εκτός αν θα γινόταν στην πανδημία, με δημόσιους διαγωνισμούς. Και πάμε τώρα στο χωράφι. Πριν πείτε για το χωράφι, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχουμε το βίντεο του χαρακτηριστικού παραδείγματος του τι συμβαίνει στο χωράφι, αν μπορούμε να το δούμε το βίντεο. Πολύ ωραία. Θα το δούμε το βίντεο σε πολύ λίγο λεπτά. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Ναι, μπορούμε να το δούμε, ας το δούμε. Ο πληθωρισμός και η αυξανόμενη ακρίβεια των προϊόντων καθημερινής ανάγκης φέρνουν όλο και πιο πολύ τα νοικοκυριά σε απόγνωση. Όμως γιατί το κόστος αγοράς για τον καταναλωτή είναι τόσο υψηλό για το προϊόν που βρίσκει στο ράφι του εμπορίου, όταν το ίδιο προϊόν ξεκινά από το χωράφι σε πολύ πιο χαμηλή τιμή? Στο ρεπορτάζ της Ελένης Λαζάρου ακολουθήσαμε και καταγράψαμε όλα τα στάδια διακίνησης των μήλων της Αγιάς της Λάρισας από το χωράφι ως το ράφι. Το μήλο φεύγει από το χωράφι όλες οι ποιότητες 20 λεπτά. Το μήλο στοιχίζει στο χωράφι 30 λεπτά το κιλό. Πρώτος σταθμός για τα μήλα ο συνεταιρισμός. Εδώ θα γίνει διαλογή, τα μήλα θα συσκευαστούν, θα συντηρηθούν με ειδικές τεχνικές ώστε τα φρούτα να μην οριμάσουν και να μην χάσουν τους χυμούς τους και θα αποθηκευτούν μέχρι να τα πάρει ο χονδρέμπορος. Όλες αυτές οι εργασίες θα ανεβάσουν το κόστος τους κατά 30 με 35 λεπτά. Το μήλο από εδώ φεύγει 50 με 55 λεπτά. Από το συνεταιρισμό τα μήλα θα μπουν σε φορτηγά και από εκεί θα ξεκινήσουν για την κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι. Εκεί το κόστος θα ανέβει κι άλλο, όπως θα μας εξηγήσει η Ευτυχία. Εδώ το μαγαζί δουλεύει με μια προμήθεια 10 με 15%. Και όταν θα φτάσει εδώ πέρα υπάρχουν κάποια έξοδα, το σωματείο εδώ στην αγορά, το ρεύμα, οι υπάλληλοι, όλα αυτά. Ένα μήλο αγιάς 75-80 που είναι μήλο α κατηγορίας. Στην κλούβα κυμαίνεται από 60 λεπτά μέχρι 70. Μετά έχουμε το μονόσυρο που είναι ακριβότερο το κόστος της συσκευασίας, που από εμάς εδώ μέσα φεύγει στο 1 ευρώ. Και φτάσαμε σε ένα μανάβικο στην περιοχή της Πετρούπολης, όπου βρίσκουμε τα μήλα της Αγιάς να πολλούνται 1 ευρώ και 65 λεπτά. Δουλεύουμε με ένα ποσοστό της τάξης για να μπορέσουμε και εμείς να ορθοποδήσουμε σαν επιχείρηση, της τάξης των 40 με 50%. Από εκεί και πέρα έχουμε τη φθορά και όλα τα υπόλοιπα εδώ τα παρελκόμενα για μια επιχείρηση που λειτουργεί τώρα αυτόν τον καιρό, ξέρετε, σαν δίκοπο μαχαίρι. Τα μήλα της Αγιάς δηλαδή φεύγουν από το χωράφι 20 λεπτά και στον καταναλωτή φτάνουν σε οκταπλάσια σχεδόν τιμή στα 1,65. Πού οφείλεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι? Είναι πολλοί μεσάζοντες και πολλά πλέον τα έξοδα. Για να καλλιεργήσει ένα στρέμμα μήλα χρειάζεται 1.250 ευρώ το στρέμμα. Αν πούμε ότι κατά μέσο όρο έχει 4 τόνους το στρέμμα, άρα είναι 30 λεπτά και κάτι. Άρα πρέπει να πουλήσουμε πάνω από 30 λεπτά για να πούμε ότι βγάζουμε τα έξοδά μας και να μείνει και ένα εισόδημα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Τα έξοδα του συσκευαστηρίου από τη στιγμή που έρχεται το μήλο μέσα είναι 30 με 35 λεπτά ανάλογα τη διαλογή που έχουν. Αυτό σημαίνει ότι όταν πουλάς 50 με 55 λεπτά
δεν σου επιτρέπει να δώσεις στον παραγωγό πάνω από 20 λεπτά όταν η τιμή στον παραγωγό είναι κοντά στα 37 με 40 λεπτά κόστος παραγωγής στο χωράφι. Υπολογίσουμε ότι από αυτά τα μήλα θα τα πετάξουμε, άλλα θα τα ρίξουμε κάτω στο διάλεγμα, άλλα θα μαυρίσουν, άλλα είναι χαλασμένα ήδη μέσα από το τελάρο. Δεν μπορούμε δηλαδή κι εμείς παραπάνω, κάτω από 1,65 από τη στιγμή που μου λέτε ότι πόσο φεύγουν από το χωράφι, να πουλήσουμε δηλαδή κάτω από αυτή την τιμή. Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά πραγματικά, κυρίες, κύριοι, εάν φεύγει κάτι από το χωράφι και φτάνει στο μανάβι με 800% διαφορά, 800% το 0,20 γίνεται ένα 65. Ο κύριος που είπε, του κάνει 0,30. 0,20 πούλησε ο παραγωγός. Είπε 0,30 ο κύριος παραγωγός. Όχι, είπε, δεν το προσέξω. Πρέπει να βάλει κάτι αρχή πούλησε ο παραγωγός. Ναι. Και να ζήσει και η οικογένειά του, μετά πάει στο συσκευαστήριο, οπότε κάνει άλλο 0,30, άρα πάει 0,60. Μετά είπατε πάει στη λαχαναγορά που πληρώνεται και η ενδιάμεση λαχανά πάει στο 1 ευρώ και μετά φτάνει στο ράφι στο 1,65. Αυτό δείξατε. Άρα όλα καλά. Έτσι λειτουργεί το εμπόριο. 0,20 στο ράφι. Όχι, άμα το καταλάβατε, εσείς και είναι όλα καλά. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε επί ΣΥΡΙΖΑ φτιάχναν τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, θυμάστε. Γιατί νομίζανε ότι αν καταργήσουν τους μεσάζοντες θα πάνε στο 0,20. Θυμάστε τι έγινε χωρίς μεσάζοντες. Τι είχε γίνει. Φέρανε λαθρέα τελικά από την Αίγυπτο και από το Μαρόκο για να έχουν χαμηλές τιμές και τώρα θα την άξουν στον αέρα την αγορά. Δεν ακούστε. Το εμπόριο έχει για τον κάθε έναν που παρεμβάλλεται μέσα ένα λογικό περιθώριο κέρδους για να τι αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνει το εμπόριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μία τιμή έχει. Αυτό είναι λογικό τώρα. Μία τιμή έχει. Τιμή, είναι, αυτό που δείξατε είναι σωστό και είναι μια χαρά λογικό. Μία τιμή είναι. Σας κάνει okay, η τιμή δηλαδή. Παραγωγού και μετά το κέρδος παραγωγού. Μία τιμή είναι η τιμή της συσκευασίας, δηλαδή της τυποποίησης, άλλη τιμή. Μία τιμή είναι της υπερχονδρικής, που είναι η λαχαναγορά. Γιατί δεν έχει αγοράσει αναγκαστικά κατευθείαν αυτό τη λαχαναγορά. Μπορεί να έχει παρεμβληθεί κι άλλος. Μία τιμή είναι η τιμή χονδρικής και μία τιμή είναι η τιμή λιανικής. Το καταλαβαίνεις αυτό. Άρα αυτή η διαδικασία είναι υπέροχη και σωστή και δεν έχει κανένα λάθος. Δεν είναι υπέροχη και σωστή. Είναι το πώς λειτουργεί το εμπόριο από την εποχή των Σουμερίων και των Βαβυλωνίων. Χίλια συγγνώμη, γιατί το κάναμε ρεπορτάζ χθες, κύριε Γεωργιάδη. Να κλείνουμε, Λόρα. Ο παραγωγός που μόνος του μετά πάει στη λαϊκή και πουλάει αυτό το προϊόν, σωστά. Έχει φτάσει να το πουλάει, ας το πούμε, 1,65, όσο και αυτό. Δεν το πουλάει 1,65, γιατί έχω μπροστά μου. Εγώ πριν έρθω στην εκπομπή, πήρα και τις τιμές σημερινές. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω ότι βρήκαμε προϊόντα που στη λαϊκή. Το μήλο αγιά το οποίο δείξατε. Σήμερα στις λαϊκές αγορές πωλείται από 0,80 έως 1,30. Λέω κάτι άλλο. Ότι ο παραγωγός εναρμονίζει. Αν πας σε μανάβικο, θα πας λίγο παραπάνω. Αν πας σούπερ μάρκετ, πολύ παραπάνω. Έτσι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές. Όσοι θέλετε απορροκυμπευτικά, λαχανικά, φρούτα κλπ. Στις λαϊκές. Οι λαϊκές αγορές έχουν κατά κανόνα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι έχουν στο μέλλον. Δηλαδή, μανάβικα και λαϊκές αγορές. Έχουν καλύτερη ένα γενικό συμπέρασμα και από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, για να κλείσουμε και από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ένα συγκεκριμένο θέμα για τα διελιστήρια που είπε προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης. Είχαν τη δυνατότητα να βάλουν συντελεστή φόρου από 33 μέχρι 90%. Έτσι είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έμβαλανε 33 στα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη που δεν τα ονόμασε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δώσανε τη δυνατότητα ο φόρος να εκπέσει, άρα το πήγανε στο 20%. Εδώ, κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Τα δύο διελιστήρια της χώρας, αντί να πληρώσουν φόρο 2,5 δις, να πληρώσουν 500 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που κάνατε και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Κύριε Γιαννακόπουλο, ήταν η υποχρέωσή σας. Παρακαλώ, έχουμε λίγα θέματα να κλείσουμε. Ήταν και κοινή, ήταν ευρωπαϊκή τέλος πάντων υποχρέωση αυτό. Το κάνατε και τώρα μας το πουλάτε για τη δική σας. Αφήστε τα τώρα. Αυτό το οποίο οφείλετε να κάνετε με εμάς στην Ευρώπη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι πρόκειται να κάνετε και με την υπερφορολόγηση των κερδών των τραπεζών, που ξέρετε πολύ καλά ότι στη χώρα μας έχουν τα πιο χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τα πιο υψηλά επιτόκια για τα δάνεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε και με τη συνέχεια σε άλλους τέτοιους κλάδους, γιατί αυτό το οποίο κάνετε είναι απλά, εγώ και το λέω, να χαϊδεύετε τους λίγους και εκλεκτούς και ο κόσμος περίοδο. Με κινησμό να λέτε ότι αυτό το οποίο είδαμε πιο πριν είναι ο τρόπος χωρίς που λειτουργεί ο κόσμος. Και με λίγα λόγια, επιχειρήματα της αυτό κυρίας Γιαννακοπούλου μου θυμίζουν την αξία των επιχειρημάτων του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή του αντιμνημονίου. Εγώ να αρχηθώ και στους τρεις. Εδώ γυρνάμε, κύριε Ζαχαριάδη.
όσο ήμασταν κυβέρνηση. Κύριε Γεωργιάδη, η μόνη γνωστή κουτουμπα που δεν θα πολιτευτείτε ακόμη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.